Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Αγροτικό Βήμα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Θα τα ξαναλέμε πάλι από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε και για τα προγράμματα. Σήμερα την πρώτη ώρα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα, ένα καινούριο πρόγραμμα που έχει βγει και αφορά εγώ το λέω έτσι απλά για να το καταλαβαίνουμε, τα σχέδια βελτίωσης για τα αρδευτικά. Έχουμε καλεσμένο μέσω Skype φυσικά τον κύριο Νίκο Κολάτσο, που είναι αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το πρόγραμμα αυτό. Καλησπέρα κύριε Κολάτσο και σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας να κάνουμε μια προσπάθεια για να δώσουμε όσο γίνεται τις περισσότερες πληροφορίες για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Κύριε Κυλίμο, καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να μπορέσουμε να δώσουμε δημοσιότητα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι μία δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20. Όπως πολύ καλά το είπατε, πρόκειται για σχέδια βελτίωσης, τα οποία επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, έτσι τα λέμε έτσι, πιο επίσημα, αλλά είναι σχέδια βελτίωσης στην πράξη, όπως τα ξέρουν οι αγρότες μας, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ύδατος. Έχει ήδη βγει μία πρόσκληση από αρχές Μαΐου και το σύστημα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τις αιτήσεις. Θεωρητικά πάντα με βάση την πρόσκληση αυτή θα πρέπει να οριστικοποιηθούν αιτήσεις στις 15 Ιουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, επειδή η περίοδος είναι πολύ μικρή έως τις 15 Ιουλίου, πιστεύουμε ότι θα παραταθεί, είναι μάλλον ασφαλές το γεγονός ότι θα παραταθεί, μέχρι κάπου στις τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε οι αγρότες όλοι έχουν την ευκαιρία και να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα αυτό, αλλά και να υποβάλουν τα χαρτιά τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους αγρότες, διότι στη δικιά μας την περιοχή τουλάχιστον δραστηριοποιούνται πλέον πάρα πολύ ενεργά. Όλοι οι αγρότες είναι στα χωράφια τους, είναι περίοδος εργασιών και είναι πολύ δύσκολο να μαζεύουν χαρτιά, να πληροφορούνται. Αυτή την ώρα τρέχουν με τη δουλειά που τους απασχολεί, έτσι δεν είναι? Ναι, και ήταν βέβαια και η περίοδος που γινόταν και οι δηλώσεις καλλιέργειας. Μέχρι και σήμερα ήταν η τελευταία μέρα επίσημα υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας, που και αυτό είχε το ξεχωριστό χρόνο που χρειάζεται και για τους παραγωγούς αλλά και για τα γραφεία που υποδέχονται τις δηλώσεις καλλιέργειας. Ήταν ο χρόνος πολύ πιεσμένος και υπάρχει σχετική δυσκολία. Και αυτό το πρόγραμμα, έτσι μια εικόνα που έχω κι εγώ, αλλά θα μας πείτε κι εσείς, έχει αρκετές απαιτήσεις και στο ψάξιμο να δεις τι θα κάνεις, αλλά και στη διαδικασία των δικαιολογικών που τα οποία πρέπει να υποβληθούν για να μπορείς να είσαι εντάξει και να στέκεσαι σωστά απέναντι στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε, κύριε Κολάτσο, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της δράσης. Αρχικά, ας μιλήσουμε για τους στόχους, οι οποίοι είναι μάλλον γνωστοί σε όλους πλέον, έτσι. Αυτό που επιδιώκεται είναι να βελτιωθεί αρχικά το περιβαλλοντικό προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δυνατόν να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μέσω την κατανάλωση ύδατος, εννοούμε, αρδευτικού ύδατος, έτσι, μέσω καλύτερης αξιοποίησης, μέσω υιοθέτησης καλύτερων συστημάτων άρδευσης, όπως είναι η στάγνινη άρδευση, έτσι. Και οπωσδήποτε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων όλων και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση είναι πολύ απαραίτητο για μας, γιατί βλέπουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, όλοι είμαστε μάρτυρες του τι γίνεται και δεν πρέπει να πιαστούμε σε καμία περίπτωση απροετοίμαστοι στις δυσμενείς συνθήκες που μας επιφέρει στον αγροτικό τομέα η υπερχόμενη με ραγδαίο ρυθμό, θα έλεγα, κλιματική αλλαγή. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι τα χρήματα τα οποία διαθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, να το πω έτσι, για τη συγκεκριμένη δράση, την 412, αυτό είναι το νούμερο με τον οποίο μπορούμε να τη χαρακτηρίζουμε έτσι γρήγορα και απλά μεταξύ μας,
Τα χρήματα είναι σχετικά μειωμένα. Σε επίπεδο χώρας, να ξέρετε ότι είναι γύρω στα 37 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιμερίζονται μέσα σε διάφορες στις περιφέρειες της χώρας. Η δικιά μας η περιφέρεια έχει ένα συνολικό ποσό, της έχει κατανεμηθεί γύρω στα 3,3 εκατομμύρια, από τα οποία τα 2,5 αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι δικαιούχοι, όπως θα εξηγήσουμε, και τα υπόλοιπα 840-850 χιλιάρια εκεί πέρα περίπου, θα αφορούν συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών κτλ. Είναι γνωστό σε όλους ότι στα σχέδια βελτίωσης, όπως τα έχουμε ονομάσει και τα ξέρει ο κόσμος, συμμετέχουν τόσο φυσικά και νομικά πρόσωπα, όσο και συλλογικά σχήματα. Στην περιφέρειά μας δεν αναλογεί μικρό ποσοστό. Θα έλεγα ότι πέφτει ένα 9,1% από την κατανομή την οποία έγινε σε όλες τις περιφέρειες. Συνεπώς έχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Πλην όμως, επί συνόλου χώρας, τα χρήματα αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγα για τις επενδύσεις που επιθυμούν οι αγρότες να κάνουν στο συγκεκριμένο τομέα. Και με το δεδομένο, κύριε Κολάτσο, ότι σχέδια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα για τα αρδευτικά είχαν πολλά χρόνια να βγουν. Δεν υπήρχαν, δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν υπήρχαν δράσεις οι οποίες να χρηματοδοτούσαν είτε γεώτρηση είτε αυτά όλα τα συστήματα που αφορούν την άρδευση. Είχαν πολλά χρόνια να βγουν και είναι, θα περίμενε κανείς, ας πούμε, ίσως λίγο περισσότερα χρήματα. Εντάξει, τώρα είναι... η κατανομή έγινε από το Υπουργείο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ναι, επί συνόλου χώρας, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι και το Υπουργείο προσπαθεί να κατανέμει τα χρήματα αυτά που διατίθεται μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και να τα αξιοποιήσει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Κάποια στιγμή όμως, όταν οι προσκλήσεις πλέον πλησιάζουν προς το τέλος τους και κάνουν ένα ταμείο στο Υπουργείο, βλέπουν ότι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα. Εκεί πιστεύω ότι λίγο μειονεκτήσαμε, ας το πούμε, σαν κράτος. Θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα να τρέξει ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου, που εντάξει, ίσως και μικρή σημασία έχει, με τα σχέδια βελτίωσης τα υπόλοιπα που έγιναν για τα γεωργικά μηχανήματα, γιατί αυτή την ώρα οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ήταν πιο ολοκληρωμένες. Τα πρώτα σχέδια ήδη είναι σε στάδιο υλοποίησης. Έτσι, και επομένως θα είμαστε και πιο ολοκληρωμένοι και οι διεκδικήσεις θα μπορούσαν να είναι περισσότερες. Ενδεχομένως και η διαθεσιμά των χρημάτων να ήταν μεγαλύτερη. Αλλά σε αυτό δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς περισσότερο θα ασχοληθούμε τώρα με το κομμάτι τι μπορεί να είναι δικαιούχοι, έτσι. Ναι. Και λιγότερο με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θα κρυθούν, ας πούμε, από τον κόσμο και από αυτούς οι οποίοι θα επιδιώξουν να επενδύσουν πάνω στον χώρο αυτό. Και θα δούμε φυσικά και τι ενδιαφέρον θα υπάρχει από τον κόσμο για να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Εκείνο θα είναι το καλύτερο κριτήριο. Αν και κατά πόσο, ας πούμε, τα λεφτά επαρκούν ή δεν επαρκούν. Αν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, θα φανεί αν τα λεφτά θα φτάσουν ή δεν θα φτάσουν. Θα εξαρτηθεί φυσικά. Αυτό ήθελα να προλάβω, γιατί αν υπάρξουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, θα έχουμε δηλαδή τις ενδεχομένως να υπάρξουν δυσαρέσκειες, όπως και... Όπως έγινε με τα άλλα τα σχέδια βελτίωσης. Η ζήτηση στην περιοχή μας, επειδή είμαστε μια αμοιβώς αγροτική περιοχή και ευτυχώς δηλαδή που οι αγρότες μας, παρά την περίοδο της κρίσης, παραμένουν στον χώρο, επενδύουν στον χώρο, επιζητούν τέτοια προγράμματα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό για τη δικιά μας την περιοχή. Ωστόσο όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα κατανομής χρημάτων που δυστυχώς, αν υπάρξει πολύ μεγάλη ζήτηση, πιθανότατα δεν θα μπορέσει να καλυφθεί. Αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό τους, σε αυτό το στάδιο που θα ετοιμάσουν ή θα σκεφτούν αν θα κάνουν ή όχι, αν θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μπορεί να συμμετέχουν δεν μπαίνουν ιδιαίτερη όρη, κύριε Κυλίμο. Θα πρέπει να έχουν ηλικία πάνω από 18 ετών, να έχουν κάνει μια δήλωση ΟΣΔΕ, όπως το λέμε, μια ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης για το 2020, όπου να φαίνονταν αυτά τα χωράφια ότι καλλιεργούνταν και τα αποτιστικά, αυτά που θέλουν να συμμετέχουν, έτσι. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι. Δηλαδή δεν είναι για συνταξιούχους και δεν είναι για κάτω των 18 ετών, να το πω έτσι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν περιορισμοί. Στα νομικά πρόσωπα όμως που μπορούν να συμμετέχουν, νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, εννοούμε δηλαδή εταιρείες οι οποίες μπορούν να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να φαίνεται με βάση το καταστατικό τους ότι η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας. Κατά τα λοιπά, και τα νομικά πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν ενιαία αντίδραση εκμετάλλευση, θα πρέπει να έχουν έναν αριθμό ετών από την
μάλλον από το καταστατικό τους θα πρέπει να προβλέπουν ότι έχουν τουλάχιστον μια δεκαετή μελλοντική διάρκεια ζωής, έτσι, για να μπορέσουν να, επειδή θα γίνουν κάποιες επενδύσεις και θα αιτηθούν επενδύσεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι θα έχουν έναν αριθμό ετών μπροστά τους και ζωή για να μπορέσουν. Θα είναι σε λειτουργία δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Όταν λέμε ζωή, νομίζω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω ότι θα είναι σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια. Δεν θα κλείσουν. Τα επόμενα χρόνια. Αυτό ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Και όπως βλέπετε, θα πρέπει να είναι για όλους αυτό ισχύει, να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην, στα δε νομικά πρόσωπα, να μην είναι υποπτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκαθάριση κτλ. Τα οποία όμως φανταζόμαστε ότι θα είναι ελάχιστοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά δεν θα έχουν τέτοια θέματα. Για τα δε συλλογικά σχήματα, για τα οποία στην περιφέρειά μας έχω πει ότι έχουν κατανεμηθεί περίπου 840 χιλιάρικα, ενώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Τα συλλογικά σχήματα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρό που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα, έτσι. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν ένα νόμιμο εκπρόσωπο, ό,τι ορίζεται από το καταστατικό τους, να είναι πάλι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση, πράγματα τα οποία όμως πάλι τα εμπλεκόμενα συλλογικά συγκρότητα τα γνωρίζουν καλύτερα, εάν πληρούν τις προδιαγραφές ή όχι, και επομένως εκτιμούμε ότι θα έχουμε και κάποιο μερίδιο από συλλογικά σημαντικό, από συλλογικά σχήματα. Συλλογικά σχήματα είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Το θέσατε καλύτερα και από μένα, θα έλεγα. Όχι, είναι αναγνωρισμένα. Εγώ τα κάνω εκλακευμένα για να μπορούμε να μας καταλαβαίνουν οι φίλοι τηλεθεατές και τηλεθεατές. Εσείς το λέτε πιο επιστημονικά. Δεν τα λέω καθόλου επιστημονικά. Απλά είναι λίγο δύσκολη η ώρα αυτή. Και οπωσδήποτε καμιά φορά και κανένα σαρδάμ θα κάνουμε. Όχι, μα δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι μέρες δύσκολες που έχουμε υπερβολικές θερμοκρασίες, έτσι. Πέσαμε σε μέρες κάψωνα, δυστυχώς. Κάψωνα, δε. Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που θα μπορούσαν να κάνουν οι αγρότες? Κυρίως συζητάμε για αρδευτικά συστήματα, τα οποία όμως μιλάμε για άντευση με σταγόνες. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να πάει να ζητήσει κάποιος, ας πούμε, θέλω ένα καρούλι. Ένα πύραυλο από τη ζωή, το λέμε πύραυλο, ή το λένε κανονάκι, κανόνι. Έτσι. Με πυράβλους δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να πιστεύω ένα πύραυλο για να ποτίσεις. Όχι, κύριε. Θα κάνεις άντευση με σταγόνες. Για μένα πάρα πολύ βασικό. Έτσι. Όχι μόνο γιατί το λέει. Είναι αυτό που λέγατε πριν, πολύ βασικό. Η σταγόνα, ότι κάνει την εξοικονόμηση του νερού που είναι πολύ αναγκαία, χρήσιμη και επιβεβλημένη στις μέρες μας. Είναι βέβαιο αυτό και να σας πω ότι δεν κάνεις και καμία έκπτωση όσον αφορά την ποσότητα ή την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι οδηγούν σε σημαντική βελτίωση. Δηλαδή, επιτυγχάνονται το τερπλόν μετά το ωφελήμου, να το πω. Δηλαδή, θα έχεις και το ωφέλιμο από το γεγονός ότι κάνεις εξοικονόμηση ύδατος, αλλά και το ευχάριστο γεγονός ότι θα έχεις βελτιωμένες αποδόσεις. Με ευκαιρέστερο τρόπο μπορείς να δώσεις τη λίπανση στα φυτά την ώρα που το χρειάζονται. Έχουν πάρα πολλά ευνοϊκά θέματα η άρτευση με σταγόνες. Έτσι. Συν τα περιβαλλοντικά ωφέλη, τα οποία μπορεί να είναι η στόχευση του προγράμματος και σίγουρα επιτυγχάνονται, αλλά θέλω να πω δεν χάνει ένας αγρότης βάζοντας, επενδύοντας στην άρδευση με σταγόνες. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα που θα περάσει. Και για μένα, αν μπορούσαμε και όλο το πρόγραμμα να το κάναμε άρδευση με σταγόνες, θα ήμουν πανευτυχής, να σας πω έτσι. Σαν Νίκος Κολάσος. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν επιδοτεί μόνο αυτό. Έτσι, ενισχύει και δεξαμενές για όσους θέλουν να κάνουν είτε κομμάτινες, είτε πλαστικές, είτε μεταλλικές, οι οποίες θα χρησιμεύουν για αποθήκευση ομβρίων υδάτων. Εξυπηρετεί για, επιδοτεί, με συγχωρείτε, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εξοπλίσει, αν το θέλετε, γεωτρήσεις οι οποίες θα διανοηγούν. Θα μπορέσει επίσης να πρημοδοτηθεί ένας αγρότης για διάνοιξη γεωτρήσεων ή πηγαδιών, έτσι. Επομένως και η γεώτρηση και ο εξοπλισμός σε μια νέα γεώτρηση μπορούν να είναι να επιδοτηθούν. Ωστόσο, όλα αυτά ανεβάζουν το κοστολόγιο και δεν ξέρω να αποτελέσουν επιλογή για όλους τους αγρότες. Έτσι, υπάρχουν σίγουρα όμως κάποιοι που δεν θέλουν να επενδύσουν και σε αυτά τα στοιχεία.
Πρέπει όμως να πω ότι θα το συζητήσουμε και αργότερα, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν να πιάσουν και την απαραίτητη μοριοδότηση. Γιατί όπως θα πούμε λίγο αργότερα. Έχει μοριοδότηση, ναι. Θα υπάρχει μοριοδότηση, συνεπώς η εξοικονόμηση, που είναι η λέξη κλειδί, μπορεί να επιτυγχάνεται με την στάχδιν άρνευση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι σαν πρόσθετα που μπορεί να επαιτήσει ένας αγρότης. Δεν συμφέρει δηλαδή να πεις θα κάνω μόνο μία γεώτρηση, να σας το πω έτσι, δεν θα μπορέσει εύκολα να ενταχθεί κάποιος, εκτός και αν ταυτόχρονα συνδυάσει και άρνευση με σταγόνες. Έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Είπατε ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός για μια γεώτρηση που θα ανοίξει καινούρια μπορεί να επιδοτηθεί. Αν έχει κάποιος μια γεώτρηση, έχει μια γεώτρηση την οποία την λειτουργεί και θέλει να κάνει αντικατάσταση, είτε την αντιλία ή κάποιον άλλον εξοπλισμό, αυτός μπορεί να τα βάλει στο σχέδιο? Μπορεί, αρκεί να μην είναι απλή αντικατάσταση. Δηλαδή, δεν πάμε να χαλάσουμε κάτι όσο παλιό και αν είναι, αν είναι λειτουργικό. Εάν όμως υπέστη μια βλάβη ο εξοπλισμός του, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Ας πούμε ότι είχαμε μια γεώτρηση, ότι υπέστη μια βλάβη, ο εξοπλισμός μας χάλασε. Και τώρα ένα-δύο χρόνια δεν το χρησιμοποιούμε. Ή αναγκαστήκαμε να ποτίζουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό τους, για παράδειγμα. Έτσι. Σε μια υφιστάμενη γεώτρηση. Δηλαδή σε μια ανοιγμένη γεώτρηση που δούλευε. Απλή αντικατάσταση όμως δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει δηλαδή να προσκομίσουν στοιχεία οι αγρότες, είτε από την αγορά, είτε στοιχεία που αφορούν το έτος έναρξης χρήσης της γεώτρησης από την άδεια χρήσης υδάτων που τους έχει εκδοθεί, προκειμένου να αποδείξουν ότι ο μηχανολογικός του εξοπλισμός είτε κάλασε, είτε παλαίωσε, είτε οτιδήποτε. Έτσι πρέπει να δείξουν ενδεχομένως και λογιστικά δεδομένα που να φαίνεται πότε αγοράστηκε. Γιατί απλή αντικατάσταση, με την έννοια ότι δεν πειράζει, εγώ που και 8 χρόνια που έβαλα τον εξοπλισμό, ας πάρω ακόμα έναν να έχω, έτσι, δεν επιτρέπεται να γίνει. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Ναι, 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 όχι, καλά την καταλάβω. Να παραμείνω λίγο σε αυτό. Έχει μια αντιλία η οποία είναι μικρής υποδύναμης. Οι ανάγκες του έχουν αυξηθεί, έχει τη δυνατότητα η γεώτρηση να καλύψει με μεγαλύτερη υποδύναμη μια αντιλία. Αυτή μπορεί να ενταχθεί ανεξάρτητα από ό,τι αγοράστηκε κτλ. Ναι, βεβαίως. Αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι, εφόσον δηλαδή από μια γεώτρηση ποτίζει αυτός ο άνθρωπος για αντικειμενικούς λόγους δηλαδή, που επιβάλλουν, ας πούμε, τη βελτίωση της κατάστασης του εξοπλισμού, αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε, ναι. Μάλιστα. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι σαν επιλέξιμες δαπάνες, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που περιλαμβάνονται στις δαπάνες που λέμε για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, είναι ουσιαστικά να συνδέσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, έτσι, είτε αυτόνομο είτε συνδεδεμένο με τη ΔΕΗ, ή να αγοράσει κάποιος αγρότης να επιδοτηθεί για την αγορά μιας φορητής αυτόνομης διάταξης με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, προκειμένου στην ουσία να μειώσει την εξάρτησή του από το παραγόμενο ρεύμα του δικτύου και να γίνει παραγωγός ρεύματος, του ρεύματος στην ουσία που θα καταναλώνει κατά μία έννοια για την... Για τις ανάγκες του. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι κατά τα συνήθη και οι γενικές δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, και αυτές ενισχύονται μέχρι κάποιο ύψος, δηλαδή οι δαπάνες που θα πληρώσει για έναν μελετητή, και ενδεχομένως να χρειαστούν και περισσότεροι του ενός μελετητές ή περισσότερες της μίας μελέτες, διότι δεν θα είναι μόνο η μελέτη που αφορά την αίτηση αυτή καθ' αυτή, αλλά ενδεχομένως και άλλες μελέτες, καθώς μιλάμε για μελέτες που θα χρειαστούν για εξοικονόμηση ύδατος και ενδεχομένως να εμπλακούν και περισσότεροι του ενός μελετητές. Αλλά και αυτά μέχρι κάποιο πολύ σημαντικό ύψος ενισχύονται ως δαπάνες. Είναι απεριόριστο το ύψος που μπορεί ένας άνθρωπος να αιτηθεί? Όχι. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κύριε Κυλίνο, μπορεί να επενδύσει μέχρι 150.000 ευρώ. Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι το οποίο θέτουν για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενώ για συλλογικά σχήματα, ιδίως για νεοσύστατα, μπορούν να πάνε μέχρι 200.000 ευρώ. Και εκεί
σταματάει, ας το πούμε έτσι, το ανώτερο σημείο. Είναι υψηλό το ποσό. Τώρα, επειδή βλέποντας έτσι λίγο στην αγορά, οι τιμές που υπάρχουν για τα διάφορα, για αυτόν τον εξοπλισμό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και για την άρδευση κτλ. Είναι σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο από αυτά τα 150 χιλιάρια. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ποσό είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσει κάποιος να, ή να φτάσει, να έχει πια ανάγκες για να κάνει επενδυτικό σχέδιο 150.000 για τα αρδευτικά. 10 γεωτρήσεις πρέπει να κάνει. Με ένα χοντρικό ύψος υπολογισμού μπορεί, δηλαδή με 150.000 θα βάζει 800 στρέμματα στάχτην άρδευση σε μια, ας πούμε, καλλιέργεια όπως το Βαμβάκι, για παράδειγμα, έτσι. Είναι 800 στρέμματα, είναι σημαντικό, όπως το είπατε. Πολύ καλά το είπατε, δηλαδή, νομίζω. Αν δεν πεις βέβαια στη λογική, να πεις θα κάνω γεωτρήσεις και τα λοιπά και άλλο είδους επενδύσεις. Ναι. Αν πούμε στη λογική των γεωτρήσεων, οπωσδήποτε δεν είναι και πολύ μεγάλο το κόστος, το πλαφόν αυτό που τίθεται. Αλλά δεν αποτελεί στόχευση κύρια του προγράμματος το να γίνουν επενδύσεις σε γεωτρήσεις. Και είναι αδύνατον, έτσι πως είναι τα δεδομένα, να πάει κάποιος και να πει: εγώ θέλω μόνο μια γεώτρηση, βρε αδερφέ, αυτή θέλω να κάνω. Έτσι μπορεί ακόμα και να φτάνει τα 100.000 ευρώ, αλλά δεν θα μπορέσει να, να βγάλει τη μοριοδότηση που χρειάζεται. Αν δεν το συνδυάσει, επαναλαμβάνω, έτσι με επενδύσεις άλλες, με στάχνη άρτευση στα χωράφια του και αναλόγως την έκταση την οποία θα έχει να καλύψει ο άνθρωπος αυτός. Ναι, θα αναφερθούμε λίγο και για τη μοριοδότηση, έτσι, αλλά δεν ξέρω με τους συναδέλφους να συνοδούμε το κοντρόλ αν θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα ή έχουμε ακόμα περιθώριο. Ωραία. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να συνεχίσουμε. Είμαστε στις δαπάνες, οι οποίες τι δαπάνες μπορούν να επιδοτηθούν. Και έχει αξία επίσης να πούμε, κύριε Κυλή μου, αν επιτρέπετε, και το γεγονός ότι πόσο είναι τελικά το ύψος που λέμε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαφόν επενδυτικής δαπάνης και ποια είναι αυτό που λέμε η ένταση της ενίσχυσης, δηλαδή με τι ποσοστό είναι η επιδότηση. Θα μας επιδοτήσει γι' αυτό, εφόσον ενταχθούμε βέβαια. Εκεί το ποσοστό ποικίλει, να σας πω, εξαρτήσει για τη δικιά μας περιφέρεια από ένα 45% έως και 85% ανάλογα με το αν είσαι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα σε ποια περιοχή είσαι, αν είσαι σε νησί, αν είσαι στην υπηρετική, ας πούμε, περιφέρεια, μια της περιφέρειάς μας, έτσι. Και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κρίνεται από 2-3 παραμέτρους, από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας, από την κατάσταση του υδατικού διαμερίσματος, από το ποσοστό εξοικονόμησης του νερού που θα επιτύχει στην εκμετάλλευση του ο ενδιαφερόμενος, αλλά και από την ηλικία την οποία έχει ο δικαιούχος. Δηλαδή, αν ας πούμε ένας εντάχθηκε παράδειγμα στο μέτρο των νέων γεωργών την τελευταία πενταετία, έτσι όπως αυτούς που έχουμε τώρα και είναι στο στάδιο που ολοκληρώνουν τα επιχειρηματικά του σχέδια. Ή αν είναι κάτω των 41 ετών, αυτοί οι άνθρωποι ενισχύονται λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους αγρότες. Και επίσης τα συλλογικά σχήματα και αυτά δέχονται κάποιο ποσοστό επιδότηση αναλόγως του που είναι εγκατεστημένα κτλ. Ίσως λίγο παραπάνω. Βέβαια, σε αυτές εδώ το ποσοστό που ενισχύεται δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ που πληρώνουμε, έτσι. Το ΦΠΑ ποτέ, ούτε και στα σχέδια βελτίωσης, αλλά ούτε και σε αυτά εδώ που αφορούν το νερό, τα σχέδια βελτίωσης, το 4.1.2, δεν επιδοτείται το ΦΠΑ. Έτσι, είναι κάτι γνωστό στους αγρότες μας. Και βέβαια έχουν τη δυνατότητα σε τιμολόγια που είναι πάνω από 12 χιλιάρικα να παίρνουν απαλλαγή και να μην πληρώνουν και το ΦΠΑ. Βεβαίως. Είναι μια σημαντική ενίσχυση και αυτή σε επενδύσεις, βέβαια, οι οποίες είναι πάνω από 12 χιλιάρικα που μπορεί να πάρει την απαλλαγή ΦΠΑ και είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Σημαντικό να επενδύσουν, ναι, γιατί δεν θα χρειαστεί να τα βγάλουν από την τσέπη τους κατά μία έννοια. Θα γίνει μια λογιστική αποτύπωση, αν καταλαβαίνω καλά, να το πω έτσι. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν θα το πληρώσουν, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν αυτό το κομμάτι, δεν θα χρειαστεί και να το αποδώσουν εφόσον έρθει η ώρα να δουν για το ΦΠΑ τους, ας πούμε, με τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία που υποβάλλουν. Λοιπόν, και μια έννοια ακόμα, αν επιτρέπετε, για να το ολοκληρώσω, ναι, κάπως το θέμα.
Είπαμε την έννοια του υδατικού συστήματος και την κατάσταση αυτού. Ξέρετε ότι έχουν γίνει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και έχει γίνει και μια αναθεώρηση, η οποία ισχύει. Στη δικιά μας την περιφέρεια, καθώς έχω δει λίγο αυτά τα σχέδια, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, μπορώ να σας πω ότι στις περισσότερες περιοχές, τουλάχιστον ας πω την περιοχή της Τράκης, να μην επεκταθώ πάρα πολύ, είναι σε ποσοτικά καλή κατάσταση και αυτό παίζει και αυτό το ρόλο του για κάποιες κατηγορίες επενδύσεων που θέλουν να κάνουν οι αγρότες, αλλά και για την ένταση στήριξης που θα έχουν. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα σχέδια βελτίωσης για τα αρδευτικά. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην παρουσίαση του προγράμματος Σχέδια Βελτίωσης για τα Αρδευτικά, που έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε μέσω Skype τον κύριο Νίκο Κολάτσο, αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος μας δίνει σημαντικότατες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Κύριε Κολάτσο, σας είχα διακόψει για το διαφημιστικό διάλειμμα στην ενότητα που αναφερόσασταν για το ύψος της ενίσχυσης των παραγωγών και ποια είναι εκείνες οι δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα αυτό. Να συνεχίσουμε την επόμενη ενότητα. Λέγαμε νωρίτερα για την ένταση στήριξης και αν επιτρέπετε, θα ήθελα να βάλω ένα. Δηλαδή, είχα κάνει μια παρουσίαση, η οποία ακόμα και αν έχει κάποια μικροδιαφορά, γιατί ξέρετε και οι υπουργικές αποφάσεις, το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου τροποποιούνται και η παρουσίαση είναι πριν κάποιες τροποποιήσεις. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος των στοιχείων παραμένει ο ίδιος. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να δείξω έτσι ένα πίνακα, αν μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως. Όσον αφορά την ένταση στήριξης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να τον δείτε και αν έχει περάσει στις οθόνες. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε για την ένταση στήριξης είναι το εξής, το πρώτο και σημαντικό. Η ένταση στήριξης ποικίλει ανάλογα με το είδος των επενδύσεων, μεταξύ άλλων, δηλαδή ανάλογα και με το είδος των επενδύσεων που θέλει να κάνει ένας ενδιαφερόμενος παραγωγός. Για τον λόγο αυτό, έχουν καταρτιστεί δύο βασικοί πίνακες. Στον πρώτο πίνακα περιλαμβάνονται αρδευτικά συστήματα και ολοκληρωμένες αρδευτικές λύσεις σε περιοχές που η κατάσταση του υδατικού συστήματος είναι ποσοτικά καλή και σας είπα ότι στη δικιά μας την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειάς μας, τα περισσότερα υδατικά διαμερίσματα είμαστε σε ποσοτικά καλή κατάσταση. Και η δυνητική εξοικονόμηση της κατανάλωσης είναι μεγαλύτερη από 20%. Και αφορούν επενδύσεις εκτός από τα αρδευτικά συστήματα, τη στάκ, την άρτευση δηλαδή να το πούμε έτσι, αφορούν και δεξαμενές για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων ή μηχανολογικό εξοπλισμό που ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Εάν κάποια επιχείρηση, κάποιος επενδυτής θέλει να κάνει επαναχρησιμοποίηση υδάτων, δηλαδή από βιολογικούς καθαρισμούς, από αυρία ύδατα κτλ., εκεί μπορεί να επιδοτηθεί για το μηχανολογικό και λοιπόν εξοπλισμό που θα χρειαστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, αναλόγως και αν είσαι σε μικρό νησί, όπως βλέπετε και στον πίνακα Αιγαίο Καλάγος ή στον κεντρικό, ας πούμε, κορμό της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, και ανάλογα και με την ηλικία και την περιοχή στην οποία είναι η μόνιμη κατοικία, βλέπετε πώς ποικίλει το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αρκετά σημαντικό, όπως βλέπετε. Δηλαδή σε αυτόν τον πίνακα ένας δικαιούχος σε κανονικές περιοχές που θα επενδύσει, ας πούμε, σε στάκ την άρτευση, παράδειγμα, στην χειρότερη περίπτωση, να σας το πω έτσι, θα πάρει 50% θα πρημοδοτηθεί. Επιδότηση 50%. Ναι, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομοίως τώρα,
Μπορούμε να πάμε μισό λεπτάκι λίγο, να πάμε σε επόμενο πίνακα που έχω, εφόσον μισό λεπτάκι μπορέσω να το καταφέρω αυτό, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Με την ησυχία σας δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, απλά διευκολύνει λίγο. Ναι, βοηθάει καλύτερα τον τηλεθεατή από το να λέμε και τα νούμερα, τα οποία εύκολα ξεχνιούνται. Ενώ έτσι οπτικοποιημένα είναι καλύτερα και πιο εύκολα γίνεται εμπέδωση. Έτσι πιστεύω και εγώ, γι' αυτό κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Μισό λεπτάκι λίγο. Πιστεύω ότι θα έχει περάσει στον επόμενο πίνακα. Δεν ξέρω, θα με βοηθούσε και εσείς αν μου λέγατε αν πέρασε στον πίνακα 2. Ναι, ο πίνακας 2 είναι. Μπράβο. Εκεί λοιπόν, όπου εντάσσονται, να το πούμε έτσι, σε αυτό το ποσοστό ενισχύσεων, εντάσσονται γεωτρήσεις, πηγάδια, υφρέατα και επενδύσεις σε αυτά τα κομμάτια, τα οποία στην προηγούμενη περίπτωση, στον προηγούμενο πίνακα, δεν είχαν ενταχθεί. Και επίσης εντάσσονται και οδευτικά συστήματα, εφόσον η εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι μικρότερη από 20%. Έτσι. Και εδώ βλέπετε ότι ας πούμε στη χειρότερη περίπτωση, που κάποιος μπορεί να είναι δικαιούχος, θα έχει ένα 45% επιδότησης επί των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει, εφόσον ενταχθεί βέβαια στο πρόγραμμα. Άρα είναι σημαντικό το ύψος και νομίζω ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που αφορά τη στάγνη άρτευση έχει μεγάλη αξία για τους αγρότες μας να δοκιμάσουν. Έτσι. Τώρα, οπωσδήποτε αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι θα χρειαστεί μέσα στα δικαιολογητικά που θα κάνουν όλοι οι αγρότες μας να κάνουμε και μία μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος στις περιπτώσεις που θα επενδύσουν σε στάγνη άρτευση. Και εκεί το ποσοστό της εξοικονόμησης που θα αποδεικνύεται από αυτές τις μελέτες θα παίζει το ρόλο του και για τη μοριοδότηση, έτσι και για το ποσοστό ενίσχυσης. Γι' αυτό σας είχα πει ότι θα χρειαστούν, εκτός από αυτή την αίτηση, θα χρειαστούν και άλλες μελέτες πρόσθετες. Και εσείς το αναφέρατε στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήδη απαιτείται ένας σημαντικός όγκος από γραφειοκρατία, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Ναι, θέλει αυτές τις μελέτες για την εξοικονόμηση του ύδατος, οι οποίες είναι, βέβαια, μέσα από το πρόγραμμα αυτές επιδοτούνται. Επιδοτούνται, βέβαια, επιδοτούνται σε σημαντικό βαθμό, ωστόσο είναι ένα κόστος και πραγματικά, εάν κάποιος έχει μια μικρή έκταση, κύριε Κυλίμο, έτσι πως το έχουμε προσδιορίσει, δηλαδή το ύψος της επένδυσης δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, για παράδειγμα δεν θα υπερβεί η επένδυση του τα 15-20 χιλιάρικα, ίσως και να μην αξίζει τον κόπο δηλαδή να κάνει την προσπάθεια. Ναι. Γιατί να πληρώσει τόσες μελέτες, να υπάρχει ένα ποσοστό αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, ενδεχομένως βέβαια θα το σταθμίσουν οι ίδιοι οι αγρότες αυτό το γεγονός. Έτσι, θέλω να πω, ναι, θέλουμε να τους παρακινήσουμε να δουν αν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ωστόσο πρέπει να λάβουν υπόψη τους σοβαρά όλες τις παραμέτρους. Ποιο θα είναι το όφελος, το δικό τους και το οικονομικό όφελος. Αυτό ακριβώς. Γιατί έτσι πολύ σωστά, έτσι όπως το προσδιορίζετε, όταν είναι μια επένδυση περίπου 15 χιλιάρικα, αν θα επιδοτηθείς, ας πούμε, το 50% θα πάρεις τα 7,5 χιλιάρικα. Να το κάνουμε έτσι απλά. Αν ξοδέψεις γύρω στα 5-6 χιλιάρικα σε μελέτες κτλ., δεν έχει καμιά ουσιαστική βοήθεια. Αυτή είναι. Αυτό είναι το πρακτικά γενικό... δηλαδή, εκεί καταλήγουμε. Έτσι. Το λέτε πολύ καλύτερα και από μένα. Πράγματι αυτό είναι και θέλω να περάσω το μήνυμα. Δείτε το μένος, ενδιαφέρεστε. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα για αρκετούς αγρότες της περιοχής μας. Όμως να έχουν και αυτές τις επιφυλάξεις. Ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα κριθεί η βαθμολόγηση και η μοριοδότησή τους και θα πρέπει να ξεπεράσουν κάποιους άλλους ενδεχομένως εφόσον υπάρχει ζήτηση. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν ότι αν δεν έχω, βρε αδερφέ, και σημαντικό ύψος επενδύσεων να κάνω, τότε ίσως δεν αξίζει τον κόπο να κάνω αυτή την προσπάθεια. Να πάω να επενδύσω, τέλος πάντων, κάπως πιο αυτόνομα, χωρίς να έχω τις δεσμεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Γιατί όπως θα δούμε, υπάρχουν και δεσμεύσεις οι οποίες θα αναλυφθούν από τους αγρότες που θα ενταχθούν ή από τους
να μην το λέω αγρότες, γιατί δεν περιορίζεται μόνο σε αγρότες, από τους δικαιούχους. Τους δικαιούχους, ναι. Θα αναλυφθούν υποχρεώσεις από τους δικαιούχους και αν δεν αξίζει πραγματικά το κόπο, ας πούμε, το όφελος, ίσως μπορούν να επενδύσουν και μόνοι τους σε κάτι όταν είναι σχετικά μικρής αξίας. Έτσι, γιατί το όφελος από την επένδυση σίγουρα είναι σημαντικό όταν βάζουμε σταγόνες κτλ. Αλλά η ένταξη του προγράμματος είναι και αυτή ένα κόστος. Mm. Δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς, να το πούμε έτσι, με μια απλή αίτηση. Θέλει μελέτες να είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε τη μοριοδότηση, το πίνακα με τη μοριοδότηση. Ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή στη μοριοδότηση, να πω ότι υπάρχει μια ελάχιστη βαθμολογία για να ενταχθεί κάποιος, που είναι 30 βαθμοί από τους 100 συνολικά βαθμούς που μπορεί να συγκεντρώσει. Απλά για να έχουν μια εικόνα οι ενδιαφερόμενοι, όχι περισσότερο για να αναλύσουμε διεξοδικά τον τρόπο, αλλά όπως θα δείτε υπάρχουν κάποιες, το 30%, δηλαδή κάποιες βαρύτητες, το 30% της μοριοδότησης προέρχεται από το ποσοστό της εξοικονόμησης ύδατος που θα προκύψει, όπως θα φανεί από τις μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος. Έτσι, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, τώρα έχει κάποιος τοποθετήσει υδρομετρητές σε γεωτρήσεις που είναι αδειοδοτημένες και έχει άδεια χρήσης, δίνει και αυτό, παίζει ένα 10%, έτσι, του συνόλου των μορίων. Το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος μέσω υλοποίησης υποδομής εγγύων βελτιώσεων, παράδειγμα να κάνουμε μια υποδομή για αποθήκευση νερού ή μια υποδομή για ανακύκλωση νερού, να κάνουμε ομπροδεξαμενές και τα λοιπά, αυτά που είπαμε, έχει ένα ποσοστό 20% επί του συνολικού ύψους των μορίων, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 10%, έχει το αν η περιοχή βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στην υδρορύπανση περιοχής, που έχουμε τέτοιες περιοχές στη Θράκη. Έτσι, πάω στη Θράκη περισσότερο γιατί εδώ πραγματικά ξέρουμε όλοι, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα της απονητροποίησης που έχει γίνει. Νομίζω και εσείς θα ναι, έχουμε, ναι. Όχι, εδώ στον Εύρο έχει αρκετά. Οπότε είναι κάτι το γνωστό, δηλαδή, ότι σε εμάς η περιοχή μας έχει πολλές ζώνες, αρκετά σημαντικές ζώνες ευπρόσβλητες στην υδρορύπανση. Συνεπώς και αυτό έχει μια μοριοδότηση κοντά στο 10%. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι παραγωγοί είναι ότι κατ' ελάχιστον θέλουμε αυτά τα 30 μόρια να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε με αυτά τα παραπάνω κριτήρια που λίγος πολύ δώσαμε και έχουν μάλλον και τη δυνατότητα να τα βλέπουν στις οθόνες σας, όπως καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια. Και να κρίνουν εάν είναι εφικτό σε συνεργασία με κάποιο μελετητή, βέβαια, στο οποίο ένα γραφείο από γεωτεχνικούς που θα ασχολείται με τέτοιου είδους μελέτες. Θα πρέπει να το συζητήσουν με αυτούς τους ανθρώπους να δουν πώς μπορούν να αντλήσουν αυτά τα μόρια, αν έχουν τη δυνατότητα στην εκμετάλλευσή τους να τα αντλήσουν. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, να το πω έτσι, στις επενδύσεις που θέλουν να κάνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Κυλίμο, θα θέλαμε να πούμε για το εύλογο κόστος, που έχει και αυτό μία αξία. Τι είναι το εύλογο κόστος για οποιαδήποτε, να το πω έτσι με απλά λόγια, αν επιτρέπετε, για το εύλογο κόστος δεν έρχονται να μας επιδοτήσουν οτιδήποτε θέλουμε ανεξαρτήτως του κόστους. Έχουν προσδιορίσει σε κάποιους πίνακες ένα ανώτατο ύψος δαπάνης, το οποίο μπορεί να γίνει κατά περίπτωση επενδύσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν δώσει κάποια, ας πούμε, δεν μας έχουν δώσει το εύλογο κόστος, εκεί αναγκάζονται οι δικαιούχοι στη μελέτη τους να υποβάλλουν τουλάχιστον 3 προσφορές που να αποδεικνύουν ότι το κόστος τους είναι εύλογο κατά την έννοια της αγοράς, δηλαδή, και ότι δεν είναι κάτι το υπερβολικό, ότι έκαναν μια διαβούλευση, να σας το πω έτσι, και ότι η τιμή που βρίσκουν για να αγοράσουν αυτό το οποίο ενδιαφέρονται είναι στα πλαίσια της αγοράς, να το πω έτσι. Κάτι αντίστοιχο που ήταν και με τα σχέδια βελτίωσης. Βεβαίως. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει. Εκεί λοιπόν, στο εύλογο κόστος, πάλι θα σας παραπέμψω σε ένα πίνακα που έχω γράψει, αν επιτρέπετε, λίγα πραγματάκια. Έτσι, για παράδειγμα, με κάθε αίρεση, τώρα δεν νομίζω ότι θα έχουν αλλάξει κάτι με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν, έτσι, αλλά λίγο πολύ αυτά ισχύουν.
πάνω αριστερά στον πίνακα βλέπουμε και τα αρτευτικά συστήματα, έτσι. Εισάγεται την άρτευση σε αεροτρία καλλιέργειες, έχει μια ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη 170 ευρώ ανά στρέμμα. Νομίζω ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο τα ποσά αυτά και για τα δέντρα δίνουν μέχρι 220 ευρώ ανά στρέμμα ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για εγκατάσταση στάγδιν άρτευσης, ενώ αν έχουμε αμπελώνες φτάνει τα 410 ευρώ ανά στρέμμα που ίσως να έχει και ενδιαφέρον σε κάποιες περιοχές που καλλιεργούνται αμπέλια, έτσι όπως στην περιοχή της Καβάλας για παράδειγμα και στη δικιά σας την περιοχή, στην περιοχή του Εύρου, έτσι, όταν υπάρχει δυνατότητα άρτευσης, είναι ικανοποιητικά τα ποσά. Ενώ σε λαχανικά μπορούμε να πιάσουμε μέχρι και 255 ευρώ ανά στρέμμα σαν ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη. Ποσοστό αυτού δηλαδή θα είναι αυτό το οποίο θα δώσουν. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς να πούμε εγώ θέλω να βάλω στάγνη άρτευση σε έναν μπελόνα και να δώσω 1000 ευρώ ανά στρέμμα. Έχετε κατανοητό αυτό. Αυτή είναι το ευλόγο κόστος. Τώρα, σε περιπτώσεις που έχουμε δαπάνες γεωτρήσεων, έτσι, και εκεί δίνονται κάποια ποσά, αυτά τώρα τα ποσά που γράφω εδώ είναι επιφύλαξη, γιατί ίσως να έχει επέλθει κάποια αλλαγή, είναι από την αρχική πρόσκληση και δεν το θυμάμαι καλά αυτό, μήπως έχει επέλθει καμιά αλλαγή, αλλά τα ποσά αυτά... Οι διαφοροποιήσεις, αν υπάρχουν, θα είναι ελάχιστες, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Αν θα είναι μικρές, ναι. Θέλω να πω ότι δίνονται κάποια σημαντικά ποσά. Τα ποσά έτσι πως τα έχω δει εγώ είναι κοντά περίπου στην πραγματική αξία. Είναι οι τιμές της αγοράς. Οι τιμές της αγοράς είναι αυτές. Οι τιμές της αγοράς και πράγματι ανταποκρίνονται σε αυτό που θα λέγαμε εύλογο κόστος. Δεν είναι δηλαδή υποκοστολογημένα, έτσι. Είναι σε πολύ λογικές τιμές θα λέγαμε. Ενώ έχουμε και πίνακες οι οποίοι μας δίνουν και ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για ηλεκτροπαραγωγά ζέρκι, δηλαδή για γεννήτριες που μπορεί να χρειαστούν οι αγρότες να χρησιμοποιήσουν, αναλόγως βέβαια με την ισχύ τους. Έτσι. Αλλά και για φωτοβολταϊκά, όπως είπα, συνδεδεμένα ή μη συνδεδεμένα με το δίκτυο, καθώς επίσης και για διατάξεις επαναθορπιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου, όπου υπάρχει μια ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη, σημαντική, νομίζω, στα πλαίσια της αγοράς. Μισό λεπτάκι να βγάλουμε αυτόν τον πίνακα. Και για δεξαμενές ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα εύλογο κόστος, ανάλογα με τον όγκο της δεξαμενής, έτσι, τα οποία, είπα, σίγουρα υπερκαλύπτουν τις πραγματικές τιμές. Την τιμή της αγοράς, ναι. Την τιμή της αγοράς, μπράβο. Τώρα... Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτά που υπάρχει το εύλογο κόστος δεν χρειάζεται οι προσφορές να τρέχουν οι άνθρωποι να μαζεύουν προσφορές. Μόνο σε εκείνα τα κομμάτια τα οποία δεν υπάρχει προσφορά. Ας σκεφτούμε ότι είναι ένα ανώτατο πλαφόν πάνω από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις με προσφορές, χωρίς προσφορές και ό,τι θες κάνε. Να σας το πω έτσι. Όταν υπάρχει δηλαδή αυτός ο πίνακας, σε αυτές τις επενδύσεις τις οποίες υπάρχει, δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς. Για παράδειγμα όμως. Δεν είδαμε σε αυτό εδώ πέρα ποια είναι την αποτρα... Όταν βάζουμε σταγόνες, ειδικά στις αιτήσεις καλλιέργειας, ξέρετε ότι υπάρχουν και ειδικά μηχανήματα τα οποία συμβάλλουν στο άπλωμα της σταγόνας και στη συλλογή και στο μάζωμα. Έτσι. Αυτά τα μηχανήματα είναι απαραίτητα σε έναν καλλιεργητή που θα έχει μεγάλες καλλιέργειες, γιατί ξέρετε τα μαζεύουν και τα πλώνουν κάθε σεζόν. Λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχει εύλογο κόστος. Άρα εκεί θα αναγκαστεί να σου φέρει τις τρεις προσφορές και με βάση αυτές θα μπορέσεις να κρίνεις το εύλογο κόστος. Έτσι. Ομοίως και για άλλου τύπου επενδύσεις που μπορεί να χρειαστούν και ενισχύονται μεν, αλλά υπό τον όρο ότι θα προσκομιστούν τρεις προσφορές από τους ενδιαφερομένους. Και θα αιτιολογηθούν βεβαίως για ποιο λόγο το χρειάζονται, γιατί γίνονται και τεχνικές εκθέσεις από τους μελετητές όπου θα σου πούν για ποιο λόγο είναι απαραίτητη αυτή η επένδυση στην εκμετάλλευση. Έτσι, που αποσκοπεί δηλαδή η επένδυση συγκεκριμένη. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ας πούμε ότι κάποιος εντάχθηκε, κύριε Κυλίμο, και ότι μπήκε στο πρόγραμμα και αρχίζει να υλοποιεί και θα έρθει η ώρα της πληρωμής με το καλό. Αναλαμβάνει μια σειρά από υποχρεώσεις. Έτσι. Πρώτη υποχρέωση είναι οπωσδήποτε θα τελειώσει την επένδυσή του μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία, από την απόφαση που θα βγει η ημερομηνία ένταξής του. Έτσι. Από εκεί και πέρα
θα πρέπει, εφόσον θα έχει επιτύχει κάποια μοριοδότηση, κάποια βαθμολογία με το βαθμολογικό σύστημα, που έτσι εξαπαλώνων ήχων εξηγήσαμε λίγο, θα πρέπει να μεριμνήσει να μην πέσει η βαθμολογία του κάτω από τον τελευταίο που έχει ενταχθεί ή από τον πιο πάνω επιλαχόντα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν υπάρξει πίνακας επιλαχόντων, επειδή υπάρχει ζήτηση, ο βαθμός που έχει ο πρώτος επιλαχόν, δεν πρέπει με τίποτα, με κανέναν τρόπο, η βαθμολογία κάποιου που εντάχθηκε να πέσει κάτω από αυτήν. Έτσι. Οτιδήποτε δηλαδή και να χρειαστεί να τροποποιήσει μέσα στο σχέδιο. Η τροποποίηση δηλαδή δεν πρέπει να τον πάει προς τα κάτω σε βαθμολογία. Πρέπει να είναι στη βαθμολογία που εντάχθηκε. Έχει κάποιο όριο. Μπορούν να κατέβουν μεν, όπως το ξέρουν και από τα σχέδια βελτίωσης, αλλά όμως θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου ότι δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από τον πρώτο επιλαχόντα που υπήρχε στην απόφαση ένταξης. Ναι. Γιατί αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι αδικείται κάποιος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένα ο πρώτος επιλαχών ή ο δεύτερος, όσο έχει ξεπεράσει, τέλος πάντων, έχει πέσει κατά πάνω. Θα είχε περάσει άμα δεν... Δεν είναι επιτρεπτό αυτό να γίνει. Άρα θα πρέπει να τηρούν, λοιπόν, όλες τις υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον στο βαθμό που η βαθμολογία τους δεν θα πέσει κάτω από τον πρώτο επιλαχόντα, έτσι. Εφόσον... Τέλος πάντων, έχουμε επιλαχόντες. Να δούμε και τη ζήτηση. Δεν το ξέρουμε αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να διατηρήσει οπωσδήποτε τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. Δεν θα πρέπει να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς σε κάποια υποδομή που έκανε. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να πω, θα κάνω μία γεώτρηση και μετά θα πουλήσω το χωράφι και τη γεώτρηση μαζί, αν δεν έχει περάσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να περάσουν 10-12 χρόνια και μετά να μπορέσω να προβώ σε τέτοιου είδους ενέργειες. Nice. Αυτό, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ουσιαστικά θα βγουν να αθετούν υποχρεώσεις. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, όταν κάνω μια επένδυση η οποία ενσωματώνεται μέσα σε ένα χωράφι, περιμένουμε ότι αυτή η επένδυση κατά μία έννοια θα εργαστεί, θα δουλέψει δηλαδή. Για να έχει μια απόδοση και να φέρει πίσω χρήματα. Θα αποδώσει επί έναν αριθμό ετών. Συνεπώς, αν εξαιρέσουμε τη στάγνη άρτευση, η οποία τέλος πάντων σηκώνεται, μεταφέρεται και το καθεξής και μπορεί να τοποθετηθεί και να αξιοποιηθεί από τον αγρότη, είναι κατά μία έννοια σαν το τρακτέρ. Το πήρα από εδώ, δούλεψε ένα άλλο χωράφι. Εντάξει. Όμως υπάρχουν επενδύσεις όπως η γεώτρηση, που δεν μπορείς ξαφνικά να το κάνεις εσύ και μετά να το πουλήσεις αυτό την άλλη μέρα για να πεις: εγώ πούλησα το χωράφι, πούλησα και τη γεώτρηση. Έτσι. Είναι ενσωματωμένη η γεώτρηση με το χωράφι, με την τύχη του χωραφιού. Βεβαίως. Και εφόσον επιδοτήθηκε γι' αυτό ο δικαιούχος, θα πρέπει να το διατηρήσει για μεγάλο αριθμό ετών. Έτσι, να στις μακροχρόνιες του υποχρεώσεις. Θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά επίσης ένα πρόγραμμα κατάρτισης, όπως είναι γνωστό και με τους νέους αγρότες. Κάνουν και με τα σχέδια βελτίωσης, που και εκεί είναι υποχρεωτικό. Έτσι, να παρακολουθήσουν κάποιο ένα έστω μικρό, λιγότερο νερό από την νέα αγρότηση, αυτό και εκεί να γίνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρεί και ένα αρχείο με όλα τα παραστατικά, λογιστικά στοιχεία, θέλετε, μελέτες, οτιδήποτε χρειάζεται που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Δηλαδή θα πρέπει, καλά βέβαια αυτό φαντάζομαι ότι θα το κάνουν οι μελετητές των ενδιαφερομένων, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες ότι είναι στις υποχρεώσεις τους να έχουν ένα πλήρες σετ όλων των δικαιολογητικών που χρησιμοποίησαν και αφορούν και το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο. Έτσι, για όλο το επενδυτικό σχέδιο. Εκ των όνων κάνεθ είναι να ξέρουν το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου. Θα πρέπει δηλαδή. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε σημεία, κύριε Κυλίμου, να πει: α, δεν ήξερα εγώ, ρε παιδιά. Όπως μας έχει τύχει παράδειγμα με νέο αγρότη, ο οποίος λέει: δεν πήγαν καλά τα κυπευτικά που έβαλα και αναγκάστηκα να εργαστώ, που είναι πολύ θεμητό και έκανα και περισσότερα μεροκάματα. Και τώρα τι να κάνω, δεν έφυγα μένα. Αλλά δυστυχώς δεν παρέχονται σε ορισμένα θέματα, δεν παρέχονται δυνατότητες ευελιξίας. Γι' αυτό είναι καλό να είναι ενημερωμένοι οι αγρότες, οι δικαιούχοι, να το λέω έτσι, όσο δύσκολο κι αν είναι, να είναι ενημερωμένοι προκειμένου να αποφύγουν τις κακοτοπιές του προγράμματος. Γιατί... Και είναι και αυτό που εγώ κατ' επανάληψη, κύριε Κολάτο, λέω σε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε εδώ πέρα, ότι οτιδήποτε σκεφτείς να κάνεις, θα πρέπει να το συζητήσεις με τον μελετητή στον οποίο πήγες και έκανες την αίτηση για οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι, έτσι. Πριν να κάνεις οτιδήποτε, πρέπει να πας να το συζητήσεις
ό,τι σκέψη έχεις να τους συζητήσεις για να μπορείς να πάρεις την κατάλληλη βοήθεια και στήριξη να μην γίνει αυτό που, όπως είπατε, πήγε και δούλεψε. Ναι, υπάρχει ανάγκη της δουλειάς και τα λοιπά, αλλά υπάρχει τρόπος να δουλέψεις λίγες ώρες λιγότερες, λίγες μέρες λιγότερες, για να φαίνεσαι και εντάξει και στο πρόγραμμα. Γιατί αυτά εδώ πέρα, όταν πας και δουλεύεις, και μπαίνουν τα ένσημα, αυτά είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορεί κανένας να παρέμβει και να αλλάξει τίποτα. Είναι καθαρό δηλαδή. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται συζήτηση. Έτσι, και έρχονται όλοι σε δύσκολη θέση. Τέλος, για να μην σας κουράζω, γιατί καταλαβαίνω ότι σας έχω κουράσει ενδεχομένως. Όχι, δεν μας εξεκουράζει καθόλου, είναι χρήσιμα αυτά και αναγκαία που συζητάμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι μια λίστα από δικαιολογητικά, γραφειοκρατικά δηλαδή, για τα οποία θα ενημερωθούν καλά από τους μελετητές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι. Οπωσδήποτε θα είναι οι δηλώσεις καλλιεργίας που έκαναν το 2020 και στις οποίες συμμετείχαν όλα αυτά τα αγροτεμάχια που θα έχουν στη μελλοντική τους κατάσταση και στα οποία θα θέλουν να κάνουν κάποιο είδος επένδυσης, είτε στα αγρινάτευση, τη γεώτρηση, οτιδήποτε, είτε ογροδεξαμενή και ούτω καθεξής θελήσουν να κάνουν. Θα πρέπει εκεί που θα έχουμε ενσωματούμενα στοιχεία επενδύσεων μέσα σε χωράφι να υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής. Δεν μπορεί να επενδύσει κάποιος σε ξένο χωράφι, να σας το πω έτσι. Να πω, α, δίπλα μου είναι ο κύριος Κυλίμος, ο οποίος εκεί πέρα ξέρω ότι αν χτυπήσω θα γίνει γεώτρηση και θα βγάλει νερό και να πάω εκεί να επενδύσω. Δεν γίνεται έτσι. Ωραία. Και επίσης στις γεωτρήσεις είναι σημαντικό να πω ότι δεν ενισχύονται ομαδικές γεωτρήσεις. Δεν ενισχύονται ομαδικές γεωτρήσεις. Είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε πολύ συχνά, που συμμετέχουν 2, 3, 4 άνθρωποι, ναι, συνεργάζονται και αξιοποιούν μια γεώτρηση. Έτσι, ομαδικές γεωτρήσεις δεν ενισχύονται. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ένα μέλος, εγώ που είμαι ομαδάρχης, θα πω στο πρόγραμμα, θα κάνω τη γεώτρηση, αλλά αυτή θα αξιοποιείται από άλλους 3-4, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν επιτρέπεται από το πρόγραμμα. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κολάτσο, να το διευκρινίσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν βγάλει άδεια χρήσης νερού και είναι ομαδική η άδεια χρήσης νερού. Μπορεί αυτή όμως η γεώτρηση να είναι στο χωράφι του Νίκου, του Κώστα, του τέτοια. Ο Νίκος που είναι στο χωράφι του μέσα, μπορεί να κάνει μια αντικατάσταση ή τέτοια μηχανολογικού εξοπλισμού και να επιδοτηθεί. Ή επειδή είναι η άδεια χρήσης νερού σε πολλά ονόματα υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω. Καταρχάς, αν μιλάμε για άδεια χρήσης νερού, μιλάμε ότι υπάρχει ένα πλήρως λειτουργικό έργο, έτσι. Ναι. Με αυτή την άδεια χρήσης νερού, ας πούμε ότι έχουμε μια ομαδική γεώτρηση, κύριε Κυλίμο, όλοι μας ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε αίτηση ή και κάποιος μεμονωμένος από αυτούς που συμμετέχουν, προκειμένου να κάνει κάτι που δεν ενσωματώνεται στο χωράφι. Παράδειγμα, να βάλει στάγνη άρνηση. Ναι. Έτσι. Ναι. Να πάρει έναν υδρολιπαντήρα ενδεχομένως, ένα υδροκυκλονικό φίλτρο, τι μπορεί να χρειαστεί, να βάλει έναν υδρομετρητή και να κάνει στάγνη άρνευση. Εν μέρη είμαι δικαιούχος στη γεώτρηση, φαίνεται από την άδεια χρήση ύδατος. Θα πρέπει βέβαια σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ομαδικές γεωτρήσεις να προσκομιστεί και κάποιο συμφωνητικό μεταξύ των μελών της γεώτρησης. Για τους όρους λειτουργίας τους μεταξύ τους. Ναι, όπου να φέρεται ποιο χωράφι του καθενός συμμετέχει, ναι, ποιες είναι οι απολύψιμες ποσότητες νερού για τον καθένα και ούτω καθεξής. Αλλά μπορεί να επενδύσει σε μία ενσωματούμενα, να το πω έτσι, στοιχεία. Να πάρει στάγνη άρνευση, για παράδειγμα. Ναι. Ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, αλλά να μην ενσωματωθεί. Η γεώτρηση είναι ένα από τα στοιχεία που ενσωματώνονται, μια επένδυση που ενσωματώνεται σε χωράφι και δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ομαδικές, όταν δηλαδή η άδεια εκτέλεση έργου και σε ομαδικό επίπεδο είναι 3, 4, 5 ή περισσότεροι ενδεχομένως δικαιούχοι. Δεν μπορεί να γίνει. Ανεξαρτήτως και πραγματικών γεγονότων. Δηλαδή, γιατί δικαιούχος μπορεί να είμαι εγώ, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, ο ξάδερφός μου, συγγενείς δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Και θεωρούμε εμείς ότι δικιά μου είναι, βρε αδερφέ, η γεώτρηση. Είναι δικιά μου, γιατί δεν θα μαλώσουμε τον πατέρα μου, ενδεχομένως τον αδερφό μου, την αδερφή μου ή τον γαμπρό μου. Όμως αυτό δεν επιτρέπεται. Θεωρούνται ανεξάρτητα πρόσωπα όλοι αυτοί. Ναι. Έτσι. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, γιατί ενδεχομένως να αποφύγουμε κάποιες παρανοήσεις. Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Θα πρέπει αυτός που θα έχει τη γεώτρηση να είναι σε δικό του χώρο, θα πρέπει και η άδεια εκτέλεσης έργου να βγει στο δικό του όνομα
Και με αυτούς τους όρους θα μπορέσει να επιδοτηθεί. Όχι αν βγάλει μια ομαδική γιόντρηση, ακόμα και γίνεται στο χωράφι μέσα. Έτσι. Παρακαλώ. Θέλω να νομίζω με το θέμα των αρδευτικών το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημείο που κρίνεται σκόπιμο να το τονίσετε. Ήθελα να σας πω γενικά, γιατί προσπαθώ να μην το παραλείπω ποτέ αυτό, να πω όχι μόνο για το θέμα των αρδευτικών, αλλά γενικά είμαστε τυχεροί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από άκρο σ' άκρο, από την Οριστιάδα μέχρι την Δράμα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό πολύ καλών μελετητών και πολύ καλών συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής. Μπορεί να είναι λίγοι συνάδελφοι αυτοί που είναι δηλαδή πάλι στην περιφέρεια που ασχολούνται με το θέμα σε κάθε νομό, αλλά είναι εξαιρετικά στελέχη με πολύ βαθιά γνώση, η οποία συνεργάζονται πολύ καλά και άριστα, μπορώ να πω, με τους μελετητές των περιοχών τους, προκειμένου να δοθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα, μα πάντα όπου τυχαίνει να με καλούν, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, το να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι θέμα συνεργασιών στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Και όσο καλύτερα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, να δώσουμε ψυχή δηλαδή όλοι, ο καθένας στον χώρο του, τόσο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Και πρέπει να πούμε, κύριε Κολάτσο, ότι η περιφέρεια εδώ πέρα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πρώτη σε απορρόφηση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και αυτό οφείλεται στους παράγοντες αυτούς που αναφερθήκατε και ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις ΔΑΟΚ, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, αλλά τα στελέχη που υπάρχουν εκεί και δουλεύουν είναι πανάξια και είναι και πρωτοπόροι. Και μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Και συνεργάζονται, έχουν επιτύχει τέτοιο καλό επίπεδο συνεργασίας με τους μελετητές της περιοχής, που βοηθάει και τη δικιά τους τη δουλειά, αλλά και τη δουλειά των μελετητών. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό δεν γίνεται, είναι σαν μια λυσίδα. Είναι μια λυσίδα. Χωρίσεις τα κομμάτια αυτά, έτσι. Όσο καλύτερη συμβουλή θα δώσεις στους μελετητές, τόσο καλύτερο έργο θα παράγουν, τόσο πιο καλά θα ελέγξεις και εσύ και θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις το έργο. Και εμείς στα πλαίσια αυτά, να ξέρετε ότι ήδη οι μελετητές είναι πολύ ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχουμε κάνει μια ημερίδα, ας το πούμε, που απευθύνονταν σε μελετητές της περιφέρειάς μας. Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες, θα μην πω η πρώτερα, που το έκανε αυτό και κάλεσε με τηλεδιάσκεψη στελέχη της. Της αρμόδιας υπηρεσίας που λέγεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ήρθαν τα στελέχη αυτά, με τηλεδιάσκεψη έγινε, έτσι, αλλά συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός άλλα των 50 συναδέλφων μελετητών και συναδέλφων από τις ΔΑΟΚ, συναδέλφους τους λόγους ιδιώτες και δημοσίους, δηλαδή με αυτή την έννοια συνάδελφοι, έτσι έχουμε όλοι... Γεωτεχνική, μπράβο. Με την ευρύτερη έννοια το λέω. Οπότε έγινε μια εισβάθος ενημέρωση σε όλα τα ζητήματα από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών και σχεδίασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και άμεση σε οτιδήποτε ερώτημα τίθεται αμέσως. Μα αμέσως μπορώ να σου πω, έχω μεγάλη εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα με την οποία απαντούν. Δίνονται απαντήσεις. Ναι. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, κύριε Κολάτσο, ένα τελευταίο ερώτημα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών του προηγούμενου, αυτοί που ενταχθήκαν το 2016. Επειδή είναι σε μια φάση για τις κατατίθενται οι αιτήσεις και τα λοιπά, για τις πληρωμές και τα λοιπά, να κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Μάλιστα. Το μείζον ζήτημα στην περίπτωση αυτή είναι πιο ότι... Αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί είμαι λίγο προετοίμαστος, αλλά νομίζω κάπου στον Ιούλιο πρέπει να είχαμε βγάλει την πρώτη απόφαση ένταξη των αγροτών και υπάρχει ένας χρόνος, ένα τελικό χρονικό διάστημα στο οποίο θα υλοποιηθεί η πληρωμή της δεύτερης δόσης. Συνεπώς, πλέον φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, γιατί είμαστε πολύ δίπλα. Το σύστημα το ηλεκτρονικό είναι έτοιμο να υποδεχθεί αιτήσεις, ακόμα και με ελλείψεις, όπως μας έχουν πληροφορήσει
από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνεπώς θα πρέπει όλοι οι νέοι αγρότες πλέον να πάνε στα μελλοντικά τους γραφεία να προσκομίσουν ό,τι δικαιολογητικό του ζητηθεί προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα. Άμεσα. Έτσι, οι περισσότεροι εξ αυτών. Γιατί ο μεγαλύτερος όγκος ήταν την πρώτη απόφαση που βγάλαμε, η απόφαση ένταξης μιλάω. Λοιπόν, να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της αίτησης, της δεύτερης πλέον, έτσι, αίτησης πληρωμής, για να πάρουν το 30% το υπολοιπόμενο από το πριν πρώτης εγκατάστασης που είναι να λάβουν. Εάν υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως φορολογικές δηλώσεις κτλ., τα οποία εγώ παρακαλώ ή δυνατόν να πάνε να ολοκληρώσουν, αλλά δεν είμαι λογιστής, όμως δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα, έχει ανοίξει το σύστημα, γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις, μπορεί να πάνε στους λογιστές να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ωραία. Λοιπόν, απλά επειδή δεν ξέρω όλο το κομμάτι των αγροτικών λογιστικών και ενδεχομένως να υπάρχουν και εκεί κάποια θέματα που δεν. Εντάξει, ο καθένας πάλι με το λογιστή του θα τους ρωτήσει. Εάν όμως λογιστικός είναι εφικτό και με βάση την νομοθεσία και τις εγκυκλίες που έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να ολοκληρώσουν, καλό είναι να ολοκληρώσουν για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και οι νέες τους δηλώσεις μέσα στο πληροφοριακό σύστημα, διότι οτιδήποτε ελλείψεις υπάρχουν όσον αφορά αυτό το κομμάτι θα αναγκαστούν να συμπληρωθούν μετά από τους ολίγους συναδέλφους που είναι και αυτό θα δημιουργεί έναν όγκο εργασίας που θα δημιουργήσει καθυστερήσεις. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως μπορούν δεν μπορούν να κάνουν φορολογική δήλωση πλέον. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα που πρέπει όλοι τους, μα όλοι, να μεριμνήσουν συνεργασία με τους μελετητές τους, να ετοιμάσουν τη δεύτερη δόση πληρωμής. Τα συστήματα είναι έτοιμα να υποδεχθούν αυτές τις αιτήσεις, το ηλεκτρονικό σύστημα, το κουσουμπέ που λέμε, έτσι το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Και από εκεί και πέρα, στο στάδιο της αξιολογήσεως, ό,τι χρειαστεί να συμπληρώσουμε όσον αφορά τα φορολογικά δεδομένα, εφόσον, εάν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να υποβληθούν, θα τα συμπληρώσουμε. Τι να κάνουμε, είναι κάτι, δεν είναι μια δυσκολία ανυπέρβλητη. Το μείζον είναι να πάνε. Να πάνε. Να ολοκληρώσουν τα χαρτιά αυτά που μπορούν να προσκομίσουν μελετητές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να κάνουν την αίτηση. Αν δεν την κάνουν, εγκαίρως θα απορριφθούν. Αυτό είναι στάνταρ. Μάλιστα. Κύριε Κολάτσου, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και για τα σχέδια για τα αρδευτικά και για το τελευταίο εδώ πέρα τώρα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών που χτυπήσατε καμπανάκι, τρέξτε και στους μελετητές και στους λογιστές να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα για να προχωράει. Για να πάρετε και τη δεύτερη δόση. Και μάλιστα να σας πω και σε αυτό ότι και το Υπουργείο έχει κάνει και μια τροποποίηση, ας το πούμε, του θεσμικού πλαισίου, να το πω έτσι. Και πλέον, ενώ μέχρι τώρα η καθαρίση όλου του προγράμματος γινόταν από εδώ σε κεντρικό επίπεδο, τώρα όσον αφορά τη δεύτερη δόση των νέων αγροτών, θα μπορούν και οι ίδιες οι κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής να κάνουν τις εκκαθαρίσεις που χρειάζεται, δηλαδή, για να επιταχυνθεί κάπως η διαδικασία. Να πάει πιο γρήγορα. Να πάει πιο γρήγορα. Αυτό ήθελα να πω. Εφόσον βέβαια όλα είναι εντάξει. Ήθελα και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία. Υποχρέωσή μας είναι, κύριε Κολάτσου, κάνουμε μια εκπομπή που θέλουμε να δίνουμε πληροφορίες στους αγρότες. Οι πληροφορίες θα έρθουν από τους αρμόδιους. Και εσείς έχετε μια στρατηγική θέση στο επίπεδο της περιφέρειας που είστε κατεξοχήν αρμόδιος για να δώσετε αυτές τις πληροφορίες, τις έγκυρες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα και καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς και οι τηλεθεατές σας όλοι. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί με διάφορα άλλα ζητήματα του πρωτογενή τομέα για την συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες στην περιοχή της Θράκης είναι η καλλιέργεια του Βαβακιού. Που βέβαια όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει αρκετά προβλήματα, σκουλίκια, τούτα, κίνα, τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, η καλλιέργεια αυτή συνεχίζει και παραμένει δυναμική για την περιοχή μας. Σε αυτό το ημίωρο θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια αυτή του Βαβακιού,
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάβακος, τον κύριο Νίκο Κουρκούτα. Καλησπέρα κύριε Κουρκούτα και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Είστε κάθε φορά που σας καλούμε, είστε συνεπείς, έρχεστε και συζητάμε για τα ζητήματα που αφορούν την βαβακοκαλλιέργεια. Υποχρέωσή μου είναι κύριε Κυλίμο και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Κουρκούτα, πρέπει να πούμε ότι στις 9 Ιούνιου έγιναν οι εκλογές στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάβακος και εκλεγήκατε στο Διοικητικό Συμβούλιο και είστε και Γενικός Γραμματέας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάβακος. Να αναφερθούμε και λίγο και σε αυτό, έτσι να υπάρχει μια ενημέρωση στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες. Ναι, οι εκλογές πράγματι έγιναν στις 9 Ιουνίου. Άργησαν λόγω πανδημίας, είχαμε μια παράταση της προηγούμενης τετραετίας όλο το χειμώνα που διανύσαμε και όταν επιτράπει να γίνουν εκλογές σε όλους τους συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς, έτσι λοιπόν επιτράπει και σε εμάς και κάναμε στις 9 Ιουνίου τις εκλογές. Εκεί θα σας πω ότι η Προεδρία αυτή τη φορά στη δεύτερη τετραετία, όπως άτυπα έχει συμφωνηθεί, είναι εκτός καταστατικού αυτό, αλλά είναι μια συμφωνία που υπάρχει στη Διεπαγγελματική. Η Προεδρία λοιπόν αυτή τη φορά πέρασε στα χέρια των αγροτών. Ενώ λοιπόν στην προηγούμενη θητεία θέσης Προέδρου και Γενικού Γραμματέως ήταν οικογιστές και αντίστοιχα Αντιπρόεδρος και Ταμείας από την πλευρά των παραγωγών, τώρα έγινε αντίστροφα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν εξελέγει Πρόεδρος από την πλευρά των φωτεινών, από την πλευρά των αγροτών, συγγνώμη, ο κύριος Φωτεινός. Ο κύριος Φωτεινός είναι, εκπροσωπεί την περιοχή της Θεσσαλονίκης στην ΔΟΔ και είναι ο νέος πρόεδρος αυτής και στη θέση του Γενικού Γραμματέως εξελέγει εγώ. Ακόμα τη θέση του Αντιπροέδρου κατέλαβε ο κύριος Χιάρκος από την πλευρά των οικοκυστών και ο κύριος Ουσουτζόγλου τη θέση του Ταμεία. Και με την ευκαιρία βέβαια να ευχαριστήσω τους στρατιώτες βαμβακοπαραγωγούς που με εμπιστεύτηκαν και με έστειλαν ως εκπρόσωπό τους στη Επαγγελματική και βέβαια εκεί όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και παραγωγούς και οικοκυστές που με τίμησαν στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Τι σημαίνει κύριε Κουρκούτα η εκλογή σας στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΔΟΒ? Σίγουρα κύριε Κυλίμο σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Τώρα έρχεται να προσθεθεί ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και επιτρέψτε μου να πω με τα λόγω γνώσεως σεβασμός στις χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που ζουν από το Βαμβάκι. Έτσι πρέπει να το δούμε αυτό, γι' αυτό και απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια, ομαδική δουλειά όπως ήδη γίνεται και τα 4 προηγούμενα χρόνια στη Διεπαγγελματική. Και γι' αυτό έχουμε αποτελέσματα που τα βλέπουν αυτοί που μπορούν να τα δουν. Ο πολλής κόσμος τα βλέπει και τα καταλαβαίνει. Και πάντα ο στόχος στο βάθος είναι ένας. Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το εθνικό μας προϊόν, για το Βαμβάκι, από το οποίο θα ξαναπώ ζουν χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και πρέπει να αυξήσουμε, όχι μόνο να εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά να αυξήσουμε και την κερδοφορία του. Ποιο είναι ο σχεδιασμός δράσεων της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάβακος για το επόμενο διάστημα, κύριε Κουρκούτα? Η Διεπαγγελματική αυτή η νέα διοίκηση αποτελεί συνέχεια με συνέπεια της προηγούμενης διοίκησης. Επειδή πραγματικά εκεί όλη η φιλοσοφία είναι να λειτουργούμε ως ομάδα και γι' αυτό όλες οι αποφάσεις βγαίνουν ομόφωνα και πρέπει να βγαίνουν ομόφωνα. Ο σχεδιασμός όλος λοιπόν βασίζεται στο να συνεχιστούν τα βήματα που ήδη έγιναν βασισμένα πάνω στην εθνική στρατηγική για το Βαμβάκι που έγινε μέσα στην ομάδα εργασίας Βάβακος τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν είχαν συναποφασίσει όλοι οι εμπλεκόμενοι του κλάδου ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για το ελληνικό Βαμβάκι. Συναποφασίστηκαν από όλους, γράφτηκαν σε ένα χαρτί το οποίο υπάρχει
Και αυτό ακολουθούμε, αυτούς τους στόχους ακολουθούμε στα βήματα που ήδη έγιναν και προχωράμε πάνω σε αυτά. Και μιλώ, χωρίς να, μάλλον δεν είναι του παρόντος να επεκταθώ τώρα, η στόχευση από τη μία επιστοποίηση του Βαμβακιού, το πυρητήλιγμα, αλλά και η ουσία μέσα του πακέτου, η ποιότητα δηλαδή, αυτά τα δύο μαζί για να διεκδικούμε καλύτερες αγορές για το Βαμβάκι, πιο ακριβό Βαμβάκι για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και να διεκδικούμε μια καλύτερη τύχη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στις επιδοτήσεις δηλαδή. Έχουν γίνει πολλά βήματα στο κομμάτι των πιστοποιήσεων και καταπέκτηση της ποιότητας του Βαμβακιού και στην περιοχή μας, κύριε Κουρκούτα. Έτσι, από μια γενική εικόνα που έχω, δηλαδή βλέπω ότι αρκετοί παραγωγοί μπαίνουν σε διάφορα προγράμματα που υπάρχουν πιστοποίησης του προϊόντος. Βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και έτσι είναι όπως τα λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Το γεγονός ότι πιστοποιούμαστε στην ολοκληρωμένη διαχείριση είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Κατά Άγκρο, άρα και κατά BCI, το πιο ισχυρό παγκοσμίως σήμα, εκεί μπαίνουν οι παραγωγοί, μπορούν να μπαίνουν και να ζητούν μια καλύτερη τιμή. Ακόμα, να ξέρετε, μια και το φύγουμε το θέμα, ότι γίνονται προσπάθειες από εμάς, από τη διεπαγγελματική εννοώ, να ενταχθεί η ολοκληρωμένη διοίκηση του Βαμβακιού στο νέο ΠΑΑ. Αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε σε αυτό. Πάντως σίγουρα προσπαθούμε να το εντάξουμε εκεί ως ανώτερα ποιοτικά προϊόντα πιστοποιημένα να μπορούν να απολαμβάνουν και μια επιδότηση από το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, πολλά πράγματα κάνουν κατά τόπους οικοκυστήρια, πρημοδοτώντας το στεγνό βεμβάκι, συγκεκριμένες ποικιλίες που αποδίδουν πιο πολύ σε ίνα, συγκεκριμένες κατηγορίες βαμβακιού. Αυτό όμως αφορά ξεχωριστά κάθε οικοκυστική επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν να γυρνά ένας καινούριος αέρας που σιγά σιγά, δεν μπορεί πάντα να πάνε όλοι μαζί, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά πολλοί παραγωγοί τα σπάζονται, βλέπουν ότι το εισόδημα μέσα από αυτά μπορεί να μεγαλώσει και η κερδοφορία να μεγαλώσει και η καλλιέργεια να είναι συμφέρουσα και να παραμείνει και στον τόπο μας, στη Θράκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Για την φετινή χρονιά, ποια είναι η πορεία της καλλιέργειας, κύριε Κουρκούτα? Καταρχήν θα πω σε ό,τι αφορά τον καιρό, μας κάνει πολλά κόλπα και τα βλέπουμε λίγο στη Θράκη, εδώ μας άργησε, μας οψίμησε λίγο και σε πολλά μέρη της Ελλάδας έτσι με τον καιρό δυστυχώς η κλιματική αλλαγή ήρθε και βλέπουμε κάποια από τα κακά της να μας επισκέπτονται σε αναπεριοχές βέβαια. Αυτό που περιμένουμε είναι να εξελιχθεί ομαλά ο καιρός γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά. Τώρα σε επίπεδο τιμών θεωρώ και βλέπουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι καλά φέτος. Είναι καλά και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προπολίσεων που δόθηκε στους παραγωγούς και δίνεται σχεδόν από όλα τα οικοκυστήρια της χώρας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κλείσει την τιμή του τώρα, αν θέλει. Είχαν ξεκινήσει νωρίς τη διαδικασία των προπολίσεων από Φλεβάρι-Μάρτι μήνα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουρκούτα. Βεβαίως. Από πολύ νωρίς, σε όλη αυτή τη διάρκεια, μπορεί κάποιος να επιλέξει τη χρονική στιγμή που θα κλείσει την τιμή που αυτός κρίνει ικανοποιητική ή να την κλείσει τον καιρό από τα λόγια ή ακόμα και μετά από τα λόγια. Δηλαδή γίνεται ένα χρονικό εύρος πάρα πολύ μεγάλο και αυτό είναι ένα προαιρετικό όπλο στα χέρια των παραγωγών. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας κρίνει αν θέλει και όταν θέλει. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την καλή διεθνή τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε να μπορέσει να δώσει ένα εισόδημα στους παραγωγούς που πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια υβληθεί πάρα πολύ αυτό το εισόδημα. Τη μία σας θυμίζω με τον κορονοϊό η χρονιά που μας πέρασε και την προηγούμενη το 2019 λόγω του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και Αμερικής που πάλι κατέρευσε η τιμή του βαμβακιού. Είναι λοιπόν καιρός λίγο να ανασάνουν και οι βαμβακοπαραγωγοί και θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος να έχουμε ένα καλύτερο εισόδημα. Τώρα είπατε εντάξει φέτος είχαμε εκείνους τον πακετό τον Απρίλιο μήνα οψίμησε και τα βαμβάκια εκτός από όλα τα άλλα τα προβλήματα που δούμε. Τώρα έχουμε τον Ιούνιο μήνα συνέχεια κάθε μέρα βροχές. Βέβαια αυτό από τη μια πλευρά είναι καλό. Κερδίζεις σε
σε άρδευση που έχει ένα κόστος η άρδευση αρκετά σημαντικό για το βαμβάκι, όμως αυτές οι συνθήκες, η μεγάλη θερμοκρασία, η υγρασία κτλ. Ίσως να ευνοούν και διάφορους μικροοργανισμούς οι οποίοι πάνε και κάνουν ζημιές στα βαμβάκια. Έχουμε ενδείξεις δηλαδή τέτοιες για προσβολή από διάφορα αίτια στα βαμβάκια την φετινή χρονιά. Αυτό είναι κάτι που το φοβούνται οι γεωπόνοι. Πραγματικά, όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, την πολλή υγρασία, οι εντομολογικές προσβολές συνήθως είναι σε έξαρτη. Το φοβούνται. Δεν έχω υπόψη μου κάτι προς το παρόν που μπορεί να γίνει. Σίγουρα όμως η μειωμένη ηλιοφάνεια και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μέρα-νύχτα, οι μεγάλες διακυμάνσεις, αφήνουν πίσω την καλλιέργεια που, όπως ξέρουμε, η καλλιέργεια του βαμβακιού θέλει πολύ ήλιο και πολύ ζέστη. Βέβαια, απ' την άλλη, γίνεται η οικονομία στο θερό, όπως σωστά είπατε. Έτσι είναι η γεωργική ξέσκεψη και το εργοστάσιο και ο Θεός βοηθός στο τέλος. Εμείς κάνουμε αυτό που μάθαμε να κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε να έχουμε μια τύχη καλή για την όποια οψίμηση της καλλιέργειας. Πιθανά να διορθωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, αν πάνε τα πράγματα πιο ευνοϊκά. Ναι, άμα αρχίσει από εδώ και πέρα να έχουμε 35-37 άρια. Ναι, βέβαια. Και λίγο καλό Σεπτέμβρη, να μην πω και λίγο Οκτώβριο. Να μην βρέξει καλά τότε. Τα πράγματα. Να πούμε τώρα, δηλαδή, για τους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που έχουν καλλιέργειες βαβακιού, καλό είναι να περνάνε κάθε μέρα από τα χωράφια τους, να παρατηρούν με μεγάλη προσοχή, γιατί αν έχουμε μια οποιαδήποτε εντομολογική προσβολή, τότε θα πρέπει να το πάρουμε έγκαιρα, να το ξέρουμε, δηλαδή να το μάθουμε, να το διαπιστώσουμε γρήγορα. Και καλό είναι καθημερινή βάση, αν όχι σε καθημερινή συχνή. Αν μου επιτρέπετε να πω και δύο νέα εδώ, δύο ειδήσεις. Ναι, βεβαίως. Η μία που αφορά εδώ εμάς στη Θράκη, και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτό, στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Διεπαγγελματικής που έγινε ταυτόχρονα με τις εκλογές, έγινε ομόφωνα δεκτή η πρότασή μου από όλη την Διεπαγγελματική η Θράκη να εκπροσωπείται και από δεύτερο άτομο, και αυτό το δεύτερο άτομο να είναι από εσάς, από τον νομό Εύρου. Η επιχειρηματολογία μου ήταν ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο για ένα άτομο να καλύπτει χιλιομετρικά όλη τη Θράκη, δηλαδή από τον Έστω ποταμό μέχρι το Ερμένιο είναι 270 χιλιόμετρα. Τους εξήγησα λοιπόν ότι είναι πρακτικά αδύνατο ένας άνθρωπος να πει ότι μπορεί να ελέγξει όλη αυτή την περιοχή και να μεταφέρει τα προβλήματα κάτω. Και ότι στην ουσία εγώ, καταγόμενος από την Ροδόπη, αδικό τον Εύρο, γιατί δεν μπορώ να τον εκπροσωπήσω σωστά. Κανένας δεν μπορεί. Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικό δικό μου. Είναι λοιπόν, αυτή η χιλιομετρική απόσταση. Καταρχήν, κύριε Κουρκούτα, ο Εύρος από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο πάνω είναι περίπου 180 χιλιόμετρα σε μήκος. Και εκεί έγινε λοιπόν ομόφωνα δεκτή αυτή η πρόταση και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Και θα γίνει, αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει τροποποίηση κατασταλτικού. Και ενώ τώρα η διεπαγγελματική αποτελείται από 10 παραγωγούς και 10 υγωγιστές, θα γίνει με την τροποποίηση καταστατικού, θα γίνουμε 11 και 11. Ναι. 11 παραγωγοί δηλαδή και 11 υγωγιστές. Και ο 11ος θα προέρθει από τον νομό Εύρου, που όταν θα έρθει αυτό, όταν θα γίνει αυτή η τροποποίηση του καταστατικού με δικαστική απόφαση και η υπογραφή υπουργού, όπως προβλέπετε, τότε θα κληθείται στον Εύρο οι γεωργικοί συνεταιρισμοί εκεί του νομού να επιλέξουν τον εκλεκτό για να τον στείλετε ως 11ο μέλος της διεπαγγελματικής και δεύτερο εκπρόσωπο της Θράκης μαζί με μένα πια. Mm. Αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό για την εκπροσώπηση της περιοχής μας και ειδικά του Εύρου που έπρεπε να γίνει και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει.
Και ακόμα να σας πω ότι λόγω πανδημίας δεν έγιναν οι εκδηλώσεις που επικοινωνούμε με τον κόσμο και ενημερώνουμε, ενημερωνόμαστε όπως οφείλουμε κάθε χρόνο. Ματαιώθηκαν αυτά όπως όλα. Οι μερίδες άλλωστε που οργανώνονται τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και αποφασίστηκε λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο την κεντρική εκδήλωση στις 17 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο συνέδριο του Βαμβακιού, να γίνει στη Λάρισα πάλι, και αυτό για να γίνει με λιγότερα έξοδα, γιατί εκεί είναι η έδρα της διεπαγγελματικής. 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ας το ξέρουν όσοι βιβλιοπαραγωγοί προτίθενται να ταξιδέψουν ως εκεί, μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, όπου συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γύρω από το χώρο του Βαμβακιού και ακούγονται πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα. Και τότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην εκπομπή στο Αγροτικό Βήμα από τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου, κύριε Κουρκούτα. Βεβαίως, η διάθεσή σου πάντα. Δεν ξέρω, δεν έχω εγώ κάποια άλλη ερώτηση. Αν εσείς κάτι θέλετε να πείτε στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλές παραγωγές. Να είστε καλά, κύριε Κουρκούτα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Καλές προσπάθειες και καλές επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Καΐσα, ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, ο οποίος ασχολείται με την συντήρηση, εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων, τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους εδώ πέρα στην περιοχή μας. Καλησπέρα κύριε Καΐσα και σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας για να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τους αγρότες σαν αγροτικές δραστηριότητες, αλλά και σαν καταναλωτές οικιακούς της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Καλησπέρα κύριε Γιλίμο. Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω για να ενημερώσουμε, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν και τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή και στο κομμάτι των επενδύσεων και στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, και πώς αφορά αυτό περισσότερο το κομμάτι, το αγροτικό κομμάτι, βέβαια και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, τους υπόλοιπους επενδυτές, ανθρώπους που σκοπεύουν, που έχουν δηλαδή τη θέληση να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Αν μου επιτρέψεις να ξεκινήσω, να πω ότι από την τελευταία φορά δηλαδή που ξαναμιλήσαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, κοντεύει 1,5 χρόνος πιστεύω, κοντά 2 χρόνια βασικά. 2 χρόνια περίπου. 2 χρόνια περίπου. Βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις, τουλάχιστον στο νομό μας και στη Θράκη γενικά. Φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Έχουν προχωρήσει επενδύσεις, έχουν γίνει πολλά έργα και από ιδιώτες και από αγρότες και από και ενεργειακές κοινότητες, εφόσον εκείνος ο θεσμός είχε και μάλιστα και κάποια πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων. Και είχε και μια προτεραιότητα, οι ενεργειακές κοινότητες είχαν μια προτεραιότητα, είχε μια προτεραιότητα στις αδειοδοτήσεις. Ακριβώς, όσον αφορά την αδειοδότηση είχε μια προτεραιότητα. Εντάξει, εκεί βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αδικήθηκαν λίγο οι υπόλοιποι επενδυτές, γιατί οι ενεργειακές κοινότητες με την προτεραιότητα που τους έδινε το θεσμικό πλαίσιο μπαίνανε μπροστά και κατ' επέκταση όλοι οι υπόλοιποι επενδυτές συνεχώς είναι μεταβιβάζονταν προς το τέλος της ουράς. Ευτυχώς κάποια στιγμή το θεσμικό πλαίσιο εκεί άλλαξε και η προτεραιότητα που δινόταν στις ενεργειακές κοινότητες δεν δίνεται πλέον. Συγκεκριμένα τους δίνεται μόνο μια προτεραιότητα χρονική σε χρονικό διάστημα ενός μήνα και όχι απόλυτη. Οπότε μπήκανε και οι υπόλοιποι επενδυτές, κατάφεραν και αυτοί να αδειοδοτηθούν, να προχωρήσουν τις επενδύσεις τους, να υλοποιήσουν πολύ τα έργα. Δηλαδή στο νομό έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. 100 κιλοβάτ, 500 κιλοβάτ, αυτά που θεωρούμε ως μικρομεσαίες επενδύσεις, όχι μεγαλύτερες δηλαδή, μεγαλύτερες κλίμακος επενδύσεις. Βλέπουμε ότι συνεχίζει ακόμα να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Ευτυχώς
Δυστυχώς βγήκε και μια πρόσφατη υπουργική. Ακόμα δεν έχει βγει υπουργική απόφαση, αλήθεια είναι. Αλλά βγήκε μια ανακοίνωση από τον κύριο Σκρέγα ότι δίνεται ακόμα η δυνατότητα σε αναφημί κάθε άτομο να κάνει μια αίτηση μέχρι 500 κιλοβάτ φωτοβολταϊκό πάρκο και να υπογράψει με σταθερή τιμή εγγυημένης αποζημίωσης και όχι μέσω του διαγωνισμού. Καθεστώτος του μειονοτικού διαγωνισμού. Που αυτό αυτόματα καθιστά την επένδυση ενδιαφέρουσα και συμφέρουσα, γιατί με τους μειονοτικούς διαγωνισμούς υπήρχε εκεί ένα μεγάλο θέμα, στο ότι οι μικρές επενδύσεις δεν είναι τόσο συμφέρουσες, μπαίνανε σε κοινούς διαγωνισμούς με τις μεγάλες επενδύσεις, οπότε υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εκεί στους μικρομεσαίους επενδυτές, πώς θα μπορέσουν να συναγωνιστούν στον διαγωνισμό μεγάλες επενδύσεις. Ευτυχώς αυτό φαίνεται ότι κάμφθηκε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, το θέμα που παραμένει, φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα παραμένει, είναι το θέμα του δικτύου. Προσπαθούμε σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, με συγκεκριμένες δυνατότητες βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό οφείλεται καθαρά ο ΔΔΕ ή ο ΑΔΜΙΕ ή ότι ο σχεδιασμός είναι τόσο λαθασμένος. Είναι πεπερασμένες δυνατότητες του δικτύου. Εμείς σαν επενδυτές προσπαθούμε να όλοι να εισχωρήσουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται οι πρώτες απορρίψεις σε ενδιαφερόμενους με την αιτιολογία ότι, ξέρετε, στο συγκεκριμένο μέρος δεν υπάρχει ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να μπορέσει να υλοποιηθεί η δική σας επένδυση. Δεκτό εννοείται, δεν μπορεί ο ΔΔΕ να δεχτεί παντού απεριόριστο πλήθος έργων. Βέβαια, εντάξει, αυτό κατά συνέπεια αρχίζει και αποτρέπει και τους νέους ενδιαφερόμενους από να ξεκινήσουν μάλλον μια τέτοια προσέγγιση, μια αίτηση δηλαδή νέα για να μπουν και αυτοί να κάνουν μια επένδυση σε φωτοβολταϊκό σταθμό. Ελπίζουμε, η αλήθεια είναι γενικά όλοι και οι μηχανικοί και οι επενδυτές και οι αγρότες ότι με κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα θα καμφθεί, ίσως με καλύτερο σχεδιασμό κεντρικό και από τον ΔΔΕ και από τον ΑΔΜΙΕ σε επίπεδο δηλαδή και υψηλής και μέσης τάσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να υλοποιηθούν όσο παραπάνω επενδύσεις γίνεται αυτής της κλίμακας, δηλαδή σε αυτό το χώρο στα 100, στα 500 κιλοβάτ, επενδύσεις που μπορούν να τις υλοποιήσουν και αγρότες και μικροί επενδυτές. Εντάξει, καλό είναι να βοηθηθούν δηλαδή και αυτοί, να μην μπουν μόνο στο κομμάτι της ενέργειας μόνο οι μεγάλες εταιρείες ή αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν μεγάλα πάρκα. Ναι, καλό είναι να μπουν. Αναμένουμε τις εξελίξεις, η αλήθεια είναι. Υπήρχε ένα σχέδιο επενδυτικό από την πλευρά της ΔΔΕ, τώρα. Για να φτιάξουν υποδομές, για να μπορούν να εξυγχρονιστούν οι υποδομές, να έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερη χωρητικότητα του δικτύου. Και στην περιοχή της Νέας Άντας, εδώ στην Ροδόπη και τα λοιπά. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο προχωράει αυτός ο σχεδιασμός. Στο κομμάτι βέβαια της ψηλής τάσης γίνεται αυτό στην Νέα Σάντα. Εκεί υπάρχει ένα σχεδιασμός από τον ΑΔΜΙΕ που αφορά την υψηλή τάση. Βέβαια εκείνο αφορά περισσότερο μεγαλύτερες επενδύσεις, γιατί στην υψηλή τάση συνδέονται μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες. Στο κομμάτι τώρα της μέσης τάσης που είναι περισσότερο οι επενδύσεις μέχρι 500 κιλοβάτ, εκεί δηλαδή συνδέονται ακριβώς τα μικρά φωτοβολταϊκά που λέμε. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμός. Υπήρχε μια διευκόλυνση, δινόταν η δυνατότητα να ομαδοποιηθούν αυτές οι αιτήσεις με κάποιο τρόπο, με συνεννόηση μάλλον μεταξύ των επενδυτών, έτσι ώστε να γίνει μια κοινή αίτηση για να γίνει ένας νέος υποσταθμός. Εντάξει, αυτό βέβαια προϋποθέτει μια καλή συνεννόηση, μια καλή οργάνωση και σε τοπικό επίπεδο. Ίσως σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε παραπάνω και εμείς και οι τοπικοί μηχανικοί μελετητές. Είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο γιατί πρέπει να μαζευτούν αρκετοί ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να μπορέσει να υλοποιηθεί δηλαδή ένα τέτοιο έργο υποδομή στο δίκτυο από τον ΔΔΕ. Και έχει και ένα κόστος μεγάλο. Και δυσκολίες και τις δυσκολίες της συνεννόησης. Ναι. Αυτά λέω θα μπορούσε ίσως να εμπλακεί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει δυνατότητα να εμπλακεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και μπορεί να κάνει δηλαδή και ένα υποσταθμό και να μπουν εκεί και μικρά φωτοβολταϊκά από ιδιώτες επενδυτές, είτε αγρότες είναι αυτοί, είτε οποιοδήποτε άλλος επενδυτής.
Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται κάποιο σχεδιασμό και κάποια πρωτοβουλία. Συλλογική. Μπράβο. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να γίνει από τους, μόνο από το μέρος των επενδυτών ή μόνο από το μέρος των μελετητών. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια πιο συλλογική προσπάθεια, μια καλύτερη συνεννόηση σε τοπικό επίπεδο κυρίως, γιατί αυτά αφορούν τοπικές επενδύσεις. Ναι. Και θέλουμε να αφορούν τοπικές επενδύσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή συνεχώς να γίνονται επενδύσεις από άλλη περιοχή, από άλλους ιδιοκτήτες να γίνονται εδώ. Θέλουμε αυτές οι επενδύσεις όσο παραπάνω να υλοποιηθούν από ανθρώπους από εδώ. Για να μένουν και τα λεφτά εδώ στην περιοχή. Μπράβο. Και αυτό. Και κατ' επέκταση να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας εδώ μόνιμα και για τους δικούς μας τους ανθρώπους, τους μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους. Κατ' επέκταση βέβαια δημιουργούνται και άλλα... υπάρχει και ζήτηση δηλαδή και για άλλα επαγγέλματα εκεί, γιατί τα φωτοβολταϊκά πάρκα το έχουμε δει ότι χρειάζονται διάφορων ειδών φροντίδες, είτε λέγεται κοπή χόρτων, είτε λέγεται φύλαξη. Έχει δηλαδή, δημιουργούνται διάφοροι κλάδοι οι οποίοι θα ενισχυθούν βασικά, όχι μόνο δημιουργούνται, θα ενισχυθούν και τοπικά, θα ενισχυθεί και παραπάνω και η τοπική κοινωνία και τα τοπικά επαγγέλματα. Πολύ σημαντικό. Να δώσουμε και μια είδηση ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βγάλαν μια ανακοίνωση και είπαν ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι 500 ΜΒ για τους αγρότες, το εισόδημα που προέρχεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι 500 ΜΒ, θεωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδημα, γιατί αυτό ήταν παλιότερα μέχρι τα κατοστάρια, που τώρα αν έκανες ένα πεντακοσάρι, σε έβγαζε ότι ήταν μια επιχειρηματική δραστηριότητα και μπορούσε να σε πετάξει έξω από το να είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αν τα εισοδήματα από εξωαγροτική δραστηριότητα ξεπερνούσε το 50%. Έτσι λύθηκε και αυτό το θέμα που ήταν πολύ σημαντικό για τους αγρότες, για να μπορούν να συνεχίζουν σαν αγρότες και τη δραστηριότητα με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και για τα 500 άρια, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ακριβώς. Ήταν μια διευκρίνηση η οποία έπρεπε να δοθεί. Είχαν υποβάλει την ερώτηση αυτή και στο Υπουργείο αρκετοί σύλλογοι και φορείς, γιατί είχε μείνει αδιευκρίνηση το αυτό. Εντάξει, ευτυχώς λύθηκε γρήγορα για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι να προχωρήσουν δηλαδή στις επενδύσεις, οι υπόλοιποι αγρότες. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών. Ναι. Τα φωτοβολταϊκά μπήκαν και στο προγράμματα το εξοικονόμο. Ακριβώς. Από τον προηγούμενο κύκλο το εξοικονόμο, τις αιτήσεις δηλαδή που γίνανε στις αρχές του 2021, είδαμε ότι τα φωτοβολταϊκά στο πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού σε κατοικίες μπήκαν και αυτά σαν επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων. Πράγμα πολύ θετικό βέβαια, γιατί αφορά μια δαπάνη καθαρά για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία έπρεπε να γίνει. Ο θεσμός του net metering, του ενεργειακού συμψηφισμού, δηλαδή υπήρχε από το 2015, δεν υπήρχε σαν επιλέξιμη δαπάνη στο εξοικονομώ. Είναι πολύ θετικό το ότι μπήκε. Αναμένουμε τώρα, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα οι πρώτες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Έχουν επιλεχθεί βέβαια άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει σαν δαπάνη την κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού. Είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δαπάνη που στις κατοικίες ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί. Ήταν μεγάλη δαπάνη, αφορούσε βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά ήταν λογικό ο ιδιώτης να το βλέπει λίγο επιφυλακτικά. Είναι ένας διαφορετικός θεσμός, πολύ διαφορετικός σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα της επιδοτούμενης ταρίφας που είχαν τα φωτοβολταϊκά, με την οποία κάθε κιλοβατόρα που παρήγαγες λάμβανες μια αποζημίωση οικονομική. Τώρα πλέον ο συμψηφισμός αφορά καθαρά το κομμάτι της ενέργειας, δηλαδή το τι παράγεις και το τι καταναλώνεις. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ αυτό. Στις κατοικίες δηλαδή και σε τοπικό επίπεδο έβλεπα ότι οι άνθρωποι ήταν επιφυλακτικοί και περιμένανε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα επιδότησης για να συνεχίσουν.
πρέπει να πούμε όμως... Στο συγκεκριμένο είμαι αισιόδοξο πολύ δηλαδή. Το βλέπω πολύ θετικά. Είναι θετικό και καλά μπήκε στο πρόγραμμα το εξοικονομώ. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία συζητάμε. Όμως ο καθένας που έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να προετοιμαστεί, να πάει να βρει το μηχανικό. Γιατί ξέρουμε ότι τα προγράμματα αυτά τα εξοικονομώ όταν ανακοινώνονται είναι για κάποια λεπτά. Μέχρι να προλάβεις να πατήσεις το κουμπί έχει λήξει το... Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καλή προετοιμασία. Ναι, ναι, και εκείνο είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Ήταν εντάξει, είχε βγει μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι στον επόμενο κύκλο του εξοικονομώ, ο οποίος αναμένεται για αυτούς μέχρι τέλος του έτους να γίνουν αιτήσεις δηλαδή, ότι θα πάει με κριτήρια, δεν θα υπάρχει αυτό της χρονικής προτεραιότητας. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί και αυτό σύντομα. Πάντως... Γιατί εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα όποιος είναι πιο γρήγορος και πού δεν κολλάει το σύστημα και πού κολλάει. Πάντως πρέπει να υπάρχει προετοιμασία. Πρέπει να υπάρχει έστω και σε επίπεδο προσφοράς, έτσι μια οικονομοτεχνικής μελέτης. Είναι καλό ο καθένας να ενημερωθεί για το τι χρειάζεται, τι απαιτείται για τις δικές του τις ανάγκες. Αν το συνδυάσει με σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρισμό, είτε είναι αντλία θερμότητας, είτε είναι κλιματισμό, είτε είναι air condition δηλαδή. Καλό είναι να ενημερωθεί για το τι χρειάζεται. Έχει αλλάξει αρκετά και το κομμάτι της διαστασιολόγησης του συστήματος. Οπότε να μην έχουμε στο νου μας αυτό που ίσχυε παλαιότερα στα οικιακά φωτοβολταϊκά, ότι πάω να βάλω ένα σύστημα 10 kW. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο σύστημα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 10 χρόνια. Καλό είναι δηλαδή να ενημερωθεί ο καθένας ξεχωριστά. Να κάνει προετοιμασία με βάση τις δικές του ανάγκες. Βέβαια. Για τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό να αναφερθούμε, κύριε Καΐσα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο βλέπω ότι ξεκίνησαν πολύ θετικά οι υποψήφοι επενδυτές να το βλέπουν. Αφορά κατά βάση τους αγρότες, βέβαια και ΟΤΑ, αλλά εμείς θα μιλήσουμε παραπάνω για τους ιδιώτες, για τους αγρότες δηλαδή. Η διαφοροποίηση που έχει από τον ενεργειακό συμψηφισμό είναι ότι μπορείς να εγκαταστήσεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και να αντιστοιχίσεις πολλούς αριθμούς παροχής. Δηλαδή, συγκεκριμένα να το πούμε ένα παράδειγμα, μπορείς να εγκαταστήσεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε ένα χωράφι στο οποίο ένας αγρότης έχει μία γεώτρηση, ηλεκτροδοτούμενη γεώτρηση, και να αντιστοιχίσει αριθμούς παροχής και από άλλες γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία, αρκεί να είναι στην ίδια περιφέρεια. Η περιφέρεια βέβαια είναι πολύ μεγάλη έκταση, οπότε θεωρητικά θα είναι μέσα στην είναι ίδια μέσα περιφέρεια. Στο... Όχι μόνο περιφέρεια, γεννότητα και στην ίδια περιφέρεια. Οπότε μιλάμε ότι ένας αγρότης μπορεί να εισάγει στο κομμάτι του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, να εγκαταστήσει μάλλον ένα σύστημα σε ένα χωράφι και να συμψηφίσει τις καταναλώσεις που έχει σε διάφορα σημεία στα οποία έχει αγροτικής χρήσης ρεύμα. Οπουδήποτε δηλαδή, έχει αγροτικό ρεύμα, ναι. Ακριβώς, αγροτικές αποθήκες, γεωτρήσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί οι αγρότες, ειδικά στους θερινούς μήνες που έχουν τα ποτίσματα, που έχουν τις διάφορες ανάγκες, οι καταναλώσεις τους ανεβαίνουν πάρα πολύ και με αυτό το μέτρο μπορούν ουσιαστικά να τις μηδενίσουν. Είδαμε, το ξέρετε κι εσείς, ότι σε αυτό το κομμάτι είχε εισαχθεί και στα σχέδια βελτίωσης ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός. Και αυτό πολύ θετικό. Απλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα πολλά συστήματα, ακόμα δηλαδή και κεντρικά οι οδηγίες που λαμβάνουμε και από τον ΔΔΕ, είναι σε επίπεδο πληροφόρησης. Δεν έχει υλοποιηθεί κάτι για να ξέρουμε πρακτικά. Δεν υπάρχει η εμπειρία από την εγκατάσταση. Ναι, ενώ στο τεχνικό κομμάτι δηλαδή υπάρχει η τεχνογνωσία, μένει να δούμε και σαν διαδικασία πώς θα κινηθεί. Το πεδίο της εφαρμογής. Πώς θα γίνεται ο συμπληκτισμός. Ακριβώς. Είπαμε, είναι και αυτό ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Βλέπω ότι πολλοί αγρότες που λένε το αγκαλιάζουν θετικά, αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι είναι καλό να εξυγχρονιστούν, να μπουν δηλαδή σε διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας, εννοείται που συμπεριλαμβάνει και την οικονομική εξοικονόμηση, με τα θετικά αποτελέσματα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Κύριε Καΐσα, δυστυχώς με ειδοποιούν οι συνάδελφοι ότι ο χρόνος μας φτάνει προς το τέλος.
Αν έχετε κάτι να προσθέσετε έτσι εν κατακλείδη. Τίποτα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, πιστεύω ότι ο καθένας καλό είναι να ενημερώνεται, ιδιώτης, αγρότης, οποιοδήποτε μικρός, μεσαίος επενδυτής, απλά ενδιαφερόμενος, να ενημερωθεί και από το διαδίκτυο, να ενημερωθεί και από τους τοπικούς. Εντάξει, εμένα η προτίμησή μου είναι και φαντάζομαι ολονών, προτιμήστε τοπικούς συνεργάτες, ανθρώπους που ξέρετε ότι θα είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα και πριν και μετά την υλοποίηση και στο κομμάτι της συντήρησης. Και θα τους βρίσκετε όποτε τους χρειάζεστε. Ακριβώς. Και θα τους βρίσκετε όποτε τους χρειάζεστε. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι θετικές οι εξελίξεις. Περιμένουμε κάποιες καλύτερες πρωτοβουλίες ίσως πιο κεντρικά, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο του διαχειριστή του δικτύου, του ΔΔΕ, δηλαδή κεντρικά. Για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό, καλό είναι να συνεχιστεί, να υπάρχει ένας πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, να μην αφορά δηλαδή μια διετία, μια τριετία και μετά τέλος, όπως έγινε δηλαδή στον πρώτο κύκλο των φωτοβολταϊκών. Στο παρελθόν. Αναμένουμε τις εξελίξεις και παραμένουμε αισιόδοξοι. Κύριε Καΐσα, σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελειώνουμε και σήμερα το Αγροτικό Βήμα. Τελειώνει και η σεζόν 2020-2021, η τηλεοπτική σεζόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας στο Αγροτικό Βήμα, ο καθένας με τον τρόπο του, είτε εδώ πέρα σαν συνομιλητές να αναδεικνύουμε τα θέματα τα κάθε φορά διαπραγματευόμασταν, είτε σαν τηλεθεατές με τις παρατηρήσεις, με τις παρεμβάσεις σας, με όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας το φθινόπωρο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ελπίζοντας πάλι ότι δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τις εκπομπές μόνο μέσω Skype ή τηλεφωνικά, να έχουμε εδώ πέρα και στο στούντιο, να μπορείτε και εσείς να κάνετε τις ερωτήσεις σας άνετα. Σας εύχομαι όλες και όλους καλό καλοκαίρι ή στο επανειδήν.